φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Εδώ είμαστε κι εμείς. Θα πάμε μέχρι την. Δεν ξέρω πώς με τις γιορτές αποσυντονίζαμε. Δεν ξέρω. Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη το μεσημέρι θα κάνουμε εκπομπή. Δυστυχώς τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ δεν θα κάνουμε εκπομπή. Δυστυχώς τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα κάνουμε εκπομπή. Και δυστυχώς την Κυριακή δεν έχει πάλι πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν έχει Αγγλίες και τέτοια. Δεν το ξέρω. Θα το έχει. Αφού έχει, θα την κάτσουμε να πούμε και θα δούμε τα μάτς. Λοιπόν, να περάσουν και αυτές οι βρωμογιορτές, να πούμε, οι οποίες είναι για τους τεμπελγανάδες. Έτσι. Τους καλοφαγάδες και τους πότες. Και θα ξαναρθούμε την Τρίτη μετά, γιατί τη Δευτέρα πάλι δεν έχει αυτό. Πάλι θα σα πείσω στο ποτό και στο φαΐ και στο αυτό. Όταν γιορτάζεις πρέπει να περνάς καλά. 9.55 καιρό, μήνυμα 54.3.40. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Δυστυχώς. Το πήραν χαμπάρι και οι παοξίδες. Χθες έκανε επίδειξη δύναμης η ΑΕΚ όσον αφορά το αγωνιστικό της κομμάτι, αλλά και το εξωαγωνιστικό της κομμάτι. Σήμερα, σε ένα εκπομπή στο Λαϊκό Δικαστήριο, κάναμε έτσι μια προσπάθεια να δούμε τα πράγματα έτσι πιο κοινικά. Ο Σαββίδης είναι πάρα πολύ θυμωμένος με το γραμμένο. Ο λαός του ΠΑΟΚ όμως, όσους μπόρεσα και είδαμε τους ψήφους και τα παιδιά που ήταν στο Λαϊκό Δικαστήριο, λένε λίγος είναι ο γραμμένος, δεν έχουμε απαιτήσεις. Εμείς, λέει, κάναμε τα λάθη, εμείς φταίμε. Και υπήρχε μια τάση αυτοκριτικής στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τώρα, όσοι θέλουν να γλύψουν τον Σαββίδη, καλό θα ήταν να του πούνε να φέρει καλούς ανθρώπους γύρω του, γύρω στο ποδόσφαιρο. Να πετάξει με τις κλωτσιές του φίλου του αγοράκι εκεί πέρα, μου είναι μόνο να πούμε δώσε, δώσε. Και να δημιουργήσει μια κατάσταση παραγωγική, να πάρει μέσα αλυταράδες και γνώστες του ποδοσφαίρου, τύπου Μπέου. Έναν αλυταρά σαν τον Μπέο, ποδοσφαιρικά εννοώ. Ποδοσφαιρικά εννοώ, έτσι. Γιατί ο Μπέος ξέρουμε ότι είναι πολύτεκνος, έχει οικογένεια. Εντάξει, στην οικογένειά του είναι σωστός, αλλά στην μπάλα πάνω είναι αλυταράς. Με την καλή την έννοια πάντα λέω. Ένα Μπέο θέλει. Και φυσικά χρειάζεται και έναν άνθρωπο να του πει ότι
Στο ποδόσφαιρο χρειάζονται 5 παίκτες τεχνίτες γρήγοροι και όχι αργοί. Θα πρέπει να του εμφυσίσει την ιδέα μιας ομάδας γρήγορης, γιατί ο ΠΑΟΚ χάνει το πρωτάθλημα από τα χαφ του και από τους δικαστές και από τις λάθος κινήσεις που έχουν γίνει στο κομμάτι το παραγωγικό. Λοιπόν, ερώτηση στον κόσμο από το rapto.gr. Πιστεύετε ότι ο Γραμμένος είναι ok απέναντι στην οικογένεια, στο λαό του ΠΑΟ και στον Ιβάν Σαββίδη? 60,2% δεν είναι εντάξει και 39,8% είναι εντάξει. Περίμενε ο κόσμος του ΠΑΟΚ καλύτερη εξωαγωνιστική μεταχείριση του ΠΑΟΚ από την διαιτησία, από τους δικαστές, από τους εφέντες και όλο αυτό που λέγεται παρασκήνιο στο βρωμερό τρισάθλιο, αλλά όμορφο από πλευράς σασπένς ελληνικό ποδόσφαιρο. Και λέω όμορφο γιατί εγώ είμαι ουδέτερος. Δηλαδή είτε το πάρει ο ΠΑΟΚ είτε το έπαιρνε η ΑΕΚ, το ποδόσφαιρο για μένα θα ήταν πάρα πολύ όμορφο, γιατί ήταν γοητευτικό εκτός γραμμών. Τώρα χθες είδαμε μια ΑΕΚ η οποία παίρνει τα εύσημα ο προπονητής της, είναι ο προπονητής της χρονιάς, είναι ο προπονητής ο οποίος παίρνει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην καριέρα του, στα 54 του χρόνια. Ο Μελισανίδης είναι ο πρόεδρος ο οποίος χωρίς να ξοδέψει χρήματα αρκετά πήρε την εύνοια της διαιτησίας σε πολλά μάτς και την εύνοια των διαιτητών σε αυτά τα μάτς που δεν έγιναν. Δηλαδή στο μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην Τούμπα και στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα θα έπρεπε λογικά με αυτά που έχει ξοδέψει τα ψυχικά αποθέματα, δηλαδή ο κύριος Σαββίδης, να πάρει πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν πήρε και είναι θυμωμένος ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Γραμμένο, γιατί του ενημέρωσαν τον κύριο Σαββίδη ότι για να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να κάνει μια καλή ομάδα, αλλά πρέπει να κάνει και κάτι για να πάρει τις ενώσεις. Τις ενώσεις λοιπόν τις πήρε ο κύριος Σαββίδης, αλλά με τον κύριο Γραμμένο επάνω φάνηκε πόσο λίγος ήταν ο κύριος Γραμμένος για όλο αυτό το πράγμα που στήθηκε. Έτσι ο ΠΑΟΚ, εκτός από καλή ομάδα, να έχει και τα κέντρα αποφάσεων δικά του. Θα μου πεις τώρα, αν είσαι από την πλευρά Γραμμένου, πόσο αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να γίνει, δεν μπορεί να ξεριζωθεί το κακό από την αρχή του. Δεν μπορεί κατά κάποιο τρόπο από τη μια στιγμή στη λάνη να ξεριζώσει το κατεστημένο τρίχες. Κατεστημένο το ξεριζώνεις από τη μια μέρα στην άλλη, όταν πέφτει το μαρούλι. Αλλά όταν πέφτει το μαρούλι και δεν ξεριζώνεται, εδώ συμβαίνει κάτι το οποίο κάτι δεν κάνατε καλά εσείς. Δεν κάνατε κάτι καλά εσείς. Και όταν λέω εσείς, εννοώ γύρω από το Σαββίδη. Και γύρω από το Σαββίδη τον πείσατε ότι μόνο παίρνοντας τις ενώσεις, δίνοντας πολλά κουρασάν, θα πάρει και τη διαιτησία ο ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο δεν έγινε. Παύλος από Δαρδανελίων. Καλημέρα Κωστή, ημέρες που είναι βάλει στο ρεπορτέρ όσοι πιο χαλαρά θέματα εκτός μπάλας. Ποια είναι η άποψή σου για τη Σπεράτζα Βρανά? Σπεράτζα Βρανά ήταν εγκόμενα του Αλέφαντο, δεν το ξέρετε αυτό? Ναι, όταν έπαιζε στον Ατρόμητο Πειραιώς ο Αλέφαντος είχε τη Σπεράτζα Βρανά. Μετά γνώρισε την φίλη μας την κυρία Ουρανία, την ερωτεύτηκε και έμεινε πιστός επί 50 τόσα χρόνια. Βέβαια, Σπεράτζα Βρανά, βέβαια. Το Αλέφαντο του άρεσαν πάντα γυναίκες που είχαν χοντρά πόδια, μπούτια, δηλαδή να κάθεται, μου λέει, όταν πιάναμε για γυναίκες με τον Αλέφαντο κουβέντα, πώς τις άρεσετε ρε αυτές τις αδύνατες, ρε άμα πιάσει καμιά γρήπη θα τις χάσετε ρε, Αλέφαντος, ρε αδύνατη γυναίκα ρε, 38 πυρετό θα τη θάψετε ρε, τρελαθήκατε, δηλαδή Νίκο πώς την αρέσει την γυναίκα, γυναίκα πρέπει να έχει μπούστο ρε, να έχει βυζί πεταμένο όρθιο ρε, έλεγε, σταυροπόδι να κάθεται εκεί πέρα και να χύνεται το ποδάρι ρε, του άρεσαν να πούμε οι γυναίκες στυλ Σπεράζα Βρανά, ήταν μια άλλη εποχή φαίνεται, μετρούσαν τότε οι, πώς τις λένε, δεν μετρούσαν οι fitness τόσο πολύ, εντάξει, τώρα βέβαια αλλάξαν τα πράγματα. Και φυσικά η γυναίκα και στην Ελλάδα έχει ομορφύνει πάρα πολύ, αλλά και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες. Οι γυναίκες είναι και πιο γυμνασμένες και πιο περιποιημένες και φροντίζουν τον εαυτό τους και μετά τα 40 και μετά τα 50 και μετά τα 60, όποια σέβεται τον εαυτό της, και θα αθληθεί και θα φτιαχτεί και θα κρύψει κάποιες ατέλειες και θα δημιουργήσει καταστάσεις κτλ. Αλλά όταν μιλούσαμε με Αλέφαντο για γυναίκες, γινόταν το έλα να δεις. Γινόταν το έλα να δεις. Ήταν δηλαδή, κοροϊδεύε τους άλλους. Πώς τα μανέκια ρε, τι μανέκια αφήξει ο ανεμοστρόβιλος ρε, θα τις πάρει μαζί επάνω ο ανεμοστρόβιλος ρε. Άντε πάνε εκεί πέρα που πιάνουν οι ανέμοι, έλεγε, επάνω στους κάτι ανεμοστρόβιλους μας έλεγε, και να την έχεις εκεί πέρα σε κάνα αμάξι ελαφρύ κατά από τόνο, κάει και το φυλακούς, το πελεκούδης, τον Αλέφαντο, ασύλληπτος τύπος. Λοιπόν, το πήρε η ΑΕΚ λοιπόν, μέσα από τα χέρια του ΠΑΟΚ, και αρχίσαν οι ΠΑΟΞίδες να λένε τα δικά τους.
Και εγώ πάω και δεν έγινα για τα πρωταθλήματα που έχασα, που πήρα. Και πάω και έγινα εγώ για την παραβατική συμπεριφορά, για το λαό. Γυρίσαμε δηλαδή στα καλά. Γυρίσαμε στο μια πόλη, μια ομάδα. Θα δείτε του χρόνου τι θα γίνει. Κτλ, κτλ, κτλ. Εγώ λέω ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν χανόταν με τίποτα. Με δύο ντέρμπι μέσα στην Τούμπα, με καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, οργανωμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Όλες οι ομάδες είχαν προβλήματα. Τώρα αυτό τον Ολυμπιακό που είδα εγώ με τη Λεβαδιά. Μπήκε ο Μπρουτόταυρος να πούμε και τους λέει: είστε παίκτες εσείς, θα παίξω με την ΚΑΠΑ 20. Τους ενοχοποιεί τους παίκτες. Ουσιαστικά δηλαδή ρίχνει το, το βάρος στους ποδοσφαιριστές. Το ότι βέβαια τώρα με αυτό που έκανε ο Μπρουτόταυρος θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πει: αξιλώνω όλη την ομάδα και τη φτιάχνω από την αρχή. Με ποιον θα τη φτιάξει την ομάδα, με τον Μάνο, με τον Γιαννιώτη τερματοφύλακα θα τη φτιάξει. Θα έρθει πάλι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αν δυναμώσει, ξέρω εγώ, ο Σαβίδης, και θα σε βάλουν πάλι από κάτω, θα βγει τρίτο πάλι. Δεύτερο τρίτο θα βγει πάλι. Άρα λοιπόν εδώ ο Μπρουτόταυρος λέει ότι ναι, πάω στην ΑΕΚ, πάω στην, στην περίπτωση ενοχοποιώ του παίκτε, βγάζω από πάνω μου πώς το λένε, το κομμάτι το ενοχοποιητικό. Από τη μεριά όμως αυτή ουσιαστικά δημιουργήσει και καταστάσεις ότι αυτοί είναι κακοί παίκτες, άρα εσύ πρέπει να πληρώσεις τους καλούς. Και δεν ξέρω κατά πόσο που δεν θα πάρει τώρα τα λεφτά ο Βρούτο που τον κυνηγάνε εκεί οι εισαγγελείς εκεί για τον Νουρ και τα λοιπά, βάλει το χέρι στην τσέπη. Οπότε ο Ολυμπιακός αποδυναμώνεται. Πώς νιώθουν οι Ολυμπιακοί 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340, πώς νιώθουν οι Ολυμπιακοί αυτή τη στιγμή. Πώς νιώθουν οι Ολυμπιακοί αυτή τη στιγμή, ακούγοντας το Μαρινάκι να ενοχοποιεί τους ποδοσφαιριστές και μόνο. Έχει δίκιο ή άδικο. Όταν βγάλουμε γραμμές, θέλω πολλούς Ολυμπιακούς, αν και αεξίδες έχουν το ρεπερτόριο. Έτσι. Και να βγουν και αεξίδες να μου πούνε δίκαια παίρνουν το πρωτάθλημα. Και όταν λέω δίκαια, εννοώ στο χορτάρι, δικαιούνται πρωτάθλημα. Ή δικαιούται ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με την μπάλα που έπαιξε. Ο Φαν Γκάλ στέλνει μήνυμα, ο παδός της ΑΕΚ. Είσαι ο κορυφαίος με διαφορά, τα λες όπως είναι. Αεξής, φίλος μου. Δουλεύει κάτω σε ένα μαγαζί στην, κοντά στο Λευκό Πύργο. Καλύτερους μέτρ, τους καλύτερους σερβιτόρους, τους καλύτερους bon vivair, οπαδούς φιλάθλους που έχω γνωρίσει. Γεια σου ραπ γίγαντα, σε πάω πολύ γιατί είσαι ντόμπρος, χρόνια από τη ζωή μου σου δίνω για να μπορέσεις να καταφέρεις ό,τι έχεις στόχο στη ζωή σου. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θέλει να δώσει χρόνια στη δική μου ζωή. Προτιμώ ρε φίλε μου δώσεις υλικά αγαθά, χρόνια δεν παίρνονται τα χρόνια. Ενώ το υλικό αγαθό το παίρνεις, την τούρτα την παίρνεις. Τη μαρμίτα την παίρνεις. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είναι μεταφορικά αυτά που λες. Δεν νομίζω να θες να δώσεις χρόνια σε μένα. Εντάξει, εδώ έχεις πάρα πολλά, καμιά 300 αργία και θες να δώσεις. Αν είχαμε 300 χρόνια ζωής και μας λέγαν πρέπει να δώσεις 50 χρόνια σε κάποιον ο οποίος ας πούμε είναι αυτός που θαυμάζεις ή αυτός που θες να είσαι μαζί, σε ποιον θα τα δίνατε? Ωραίο το μήνυμα αυτό. Αν είχα 300 χρόνια και ήταν να μου πεις δώσε 50 χρόνια σε κάποιον άνθρωπο, σε ποιον λες να τα δίνα? Σε ποιον λέτε να το έδινα? Σε κάποιον που αγαπάς. Φυσικά. Μόνο στην κόρη μου θα τα έδινα τα 50 χρόνια. Σε κανέναν άλλο δεν θα τα έδινα. Θα μου πει ο Μαθουσάλας, έλα εδώ, σε πετάω με το ραβδί να πούμε, και αντί να πεθάνεις 72 χρονών ή 75 που πέθανε ο παπάς σου, ξέρω εγώ, ή 65 ο θείος ο Στέλιος και 86 ο θείος ο Σίμος, σε πάω 250. Και σου δίνω το δικαίωμα να διαλέξεις 50 χρόνια, να πας 200 και να δώσεις, ξέρω εγώ, 50 χρόνια ζωή. Στην κόρη μου θα το δώσω, σε ποιον να το δώσω? Σε ποιον να το δώσω? Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς θα το δίνει στα παιδιά του. Έτσι. Αυτός που δεν έχει παιδιά όμως, αυτός που δεν έχει παιδιά, εκείνο είναι τώρα το θέμα. Πού θα τα δίνει? Κάποιος που δεν έχει παιδιά. Εγώ που... Θα τα δίνει σε γονείς, θα τα δίνει σε φίλους, θα τα δίνει σε ανθρώπους που... Αυτό ποιος? Πού θα τα δίνει? Είσαι 30 χρονών, είσαι 50 χρονών. Είσαι 50 χρονών, δεν έχεις παιδιά, δεν έχεις κάνει παιδιά. Και σου λένε ανήψη. Ο Μαθουσάλας. Στα νύψια λες. Στα νύψια μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Λες, στα νύψια να τα έδινε. Εγώ ναι. Ναι, εσύ, ναι. Επειδή έχω έχεις μια νύψια. Μια νύψια μικρή. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ 19. 19 χρόνια θα δίνεις την ανύψια του. Καλό. Ωραία. Τα νύψια είναι δεύτερη αυτή, έτσι. Είναι η δεύτερη. Είναι μικρό παιδί. Πολύ ωραία. Θα τα δίνεις στα νύψια του. Εδώ ο φίλος που είναι εδώ και ήρθε στη Μαρμίτα να πούμε και είδε το σόου το μεγάλο σήμερα. Ευχαριστώ. Που έγινε χαμός τρομερός. Πρόεδρος αστυνομικών αεροδρομίου. Στον Νίκο Γκάλι ρε θα τα δίνα. Ρε τον άνθρωπο ρε. Πού θα τα δίνατε ρε. Ρε τον άνθρωπο ρε. Τα χαιρετίσματά μου εκεί στους φίλους μας, οι οποίοι έτσι κάνουν εκεί πέρα τα καουμποϊλίκια, αλλά βοηθάνε και τον κόσμο. Είναι επιοικείς. Δεν γράφουν. Λέει παιδιά φυγαίνετε, κάντε τον κύκλο και τα λοιπά. Και θα έπρεπε το αεροδρόμιο να έχει και ελεύθερο χώρο. Είναι μια εκμετάλλα να πούμε η όλη ιστορία. Εντάξει, θα μου πεις τι δεν είναι εκμετάλλα.
Ραπ, όταν κάνει solo εκπομπή, είσαι απολαυστικό. Όταν μαζεύει τη Σάρα και τη Μάρα, χαλάνε την εκπομπή. Γίνεται μπάχαλο και κουράζει. Λέει ο 624. Ο 621. Ραπ, πες για νέα τούμπα την ΕΠ. Θα κάνει γήπεδο η Βάνα του χρόνου τελικά, Καφτατζόγλιο. Κοίταξε τώρα. Τώρα είναι Πάσχα. Σε ισοβίτη θα τα έδινα. Λέει ο 321. Κακό άνθρωπο. Πού θα τα δίνατε, ρε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έρχεται εδώ ο Θεός που πιστεύετε, ο Βούδας, ο Αλάχ, ο Δίας, ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο Παύλος και σας δίνει 50 χρόνια, 200 χρόνια ζωής. Πού θα δίνεις τα 50, σε ποιο αγαπημένο σου, ε? Παιδιά, όταν κάνω. Τα φιλιά μου Κωστή, μου στέλνουν μηνύματα εδώ από πολύ ενωτικά αυτά. Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο από τον Αστέρα του Παντελίδη, γιατρός Ξανθιώτης. Με νέους και εξελίξιμους Έλληνες παίκτες, η Ξάνθη τον είχε δίπλα της και τον έχασε! Τον έχασε. Λοιπόν, ηχητικά μηνύματα ήταν ο Μαλάτος, ο οποίος θα το πούμε τα περαστικά γιατί είχε κάτι ρίγη, να πούμε κάτι αυτά. Ξέρουν κάτι οι όσοι τελευταία. Κάτι αψού, κάτι ιστορίες, κάτι λεμά, κάτι αυτά. Μας ψεκάσαν τα αεροπλάνα. Λοιπόν, και πάμε και σε ένα άλλο θέμα που βάλαμε στη μαρμίτα, το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Πιστεύετε ότι ο χριστιανισμός είναι ένοχος για πολέμους, γυραγώγηση και υποκριτική ηθική, ποινικοποίηση του έρωτα, στάση απέναντι σε ομοφυλόφιλους και κολλητιλίκια με κάθε εξουσία? Το ξαναδιαβάζω. Ποιο θέμα είχαμε? Πιστεύετε ότι ο χριστιανισμός είναι ένοχος για πολέμους, χειραγώγηση και υποκριτική ηθική, ποινικοποίηση του έρωτα, στάση απέναντι σε ομοφυλόφιλους και κολλητιλίκια με κάθε εξουσία? Λοιπόν, 49% ένοχη και 51% αθώα. Και την εκπομπή μπορείτε να τη δείτε μαγνητοσκοπημένη στο rapto.gr. Πιστεύετε ότι υπογραμμένος είναι εντάξει απέναντι στο λαό του ΠΑΟΚ και στον κύριο Σαββίδη? 60,2% δεν είναι εντάξει, 39,8% είναι εντάξει. Εδώ το 40% είναι εντάξει σημαίνει ότι και να ήθελε δεν μπορούσε. Ο γραμμένος παίρνει αθωτικό για έλλειψη ικανότητας εισβολής στο παρασκήνιο. Θεωρείται ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ένας καλός οικογενειάρχης, ένας καλός δικηγόρος, ο οποίος όμως παραγωγικά και δολοπλοκικά η ικανότητά του δεν φτάνει σε επίπεδα. Και είχα πει εγώ στο Λαϊκό Δικαστήριο, ο ΠΑΟΚ τώρα έπρεπε να έχει στην ΕΠΟ το Βασίλη τον Καγκάτση, ο οποίος θα έχει να αντιμετωπίσει βέβαια σφαίρες σε φακέλους, χρήματα από Ιβάν, τραμπούκο από χοντρούς. Θα ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Γιατί όταν είναι ένας αυτός που έχει την εξουσία και είναι εύκολα την παίρνει, εύκολα ανάβεις το πούρο σου και είσαι κοντά στην εξουσία. Όταν διεκδικών τρεις μια εξουσία και είσαι ανάμεσα και έχεις θεσμική θέση, είσαι πολύ δύσκολος, πολύ δυσκύλιος. Και εδώ έπεσε ο γραμμένος σε μια δυσκύλια κατάσταση. Και φυσικά φάνηκε λίγο στο να διαχειριστεί την όλη ιστορία. Πάντως ο λαός του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα επίοικης με τον κύριο Γραμμένο, τον οποίο θεωρεί ότι δεν μπόρεσε να βάλει με τη σπάθη του κάτω τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας και να κόψει το κατεστημένο και να βοηθήσει την κατάσταση έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να πάρει 3 σφύριγματα παραπάνω από την ΑΕΚ, 5 σφύριγματα παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Να έχει φίλο εφέτη, φίλο ανακριτή, φίλο εισαγγελέα. Γιατί και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν το τι προδέρμου τους. Θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Θέλουμε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Λοιπόν, πού θα δίνατε τα χρόνια, ρε. Νεαπολίτης, αστυνομικός. Εγώ στο γιο μου αρκεί να ξέρω ότι δεν θα πεθάνει όσο ζω. Ωραίο! Ναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι. Ναι, ωραίο. Να σ' άκουγε ο κόκκινος όταν θα έρθεις. Θα άθετε σε αυτό το ερώτημα. Θα σου έτρεχαν τα σάλια, θα κρεμότανε. Ναι, 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 ευχαριστώ. Καλά, ο κόκκινος σε κάνα ταβερνιάρι που θα το. Θα τάει σε τάμπα κοκορέτσι, να πούμε. Θα είναι τα χρόνια. Τι κουραστικό είναι αυτό που λέει ο Ραγκάτσης, από ποια πόλη είναι κάθε ομάδα. Τόμι, Ντάμι, Κατερίνη λέει. 7. Τι λέει ο Ραγκάτσης, δεν κατάλαβα. Α, τη μάτισε από το Σίτι και τα λοιπά. Το θεωρείς κουραστικό? Το θεωρείς κουραστικό? Εγώ το θεωρώ αστείο. Εγώ το θεωρώ αστείο. Ο άλλος το θεωρεί κουραστικό, ο άλλος το θεωρεί ενδιαφέρον. Λοιπόν, με κατέπληξε χθες ο Χουλτ. Ο οποίος Χουλτ είχε ταλαιπωρήσει το Φουκαρά τον Κουλιμπαλή. Και ο Κουλιμπαλή γιατί είναι Φουκαράς? Γιατί ενώ στα πρώτα 6-7 λεπτά του κάνει την ευκαιρία,
Δεν μπορεί να το βγάλει το 25 λεπτό το κουλιμπαλί. Γιατί δημιουργεί 6-7 λεπτά έτσι μια κατάσταση. Πάει μπάλα από εκεί, πάει να τριπλάρει, το τραβάει ο Χουλτ κάτι μαρκαρίσματα. Βλέπει ότι αυτό σε βάθος χρόνου θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά ο Χουλτ με τον κουλιμπαλί είναι σαν τον πυγμάχο ο οποίος ξεκινάει 10 γύρους να παίξει. Στους δύο γύρους υπάρχει μια ισοπαλία και μια κατάσταση καλή. Και από τον τρίτο γύρο και μετά αρχίζει τα μπουνίδια ο ένας, τα κλωτσίδια κτλ. Και ο άλλος απλά τρώει ξύλο να πούμε. Έβλεπα στο TTV το Σάββατο το βράδυ ένα αγώνα να πούμε τον Μπαρνέτο το λευκό με τον Παρένο το μαύρο. Πριν το μάτς έδινε 1,08 το Μπαρνέτο και 12 μονάδες έδειχνε τον Παρέχο. Ξεκινάει το μάτς ανοιχτό το τεσάρι του Μπαρνέτο. Λέμε λες ρε να γίνει τίποτα. Λέω με τον Χατζινάκο τράβα ένα 5 ευρώ να πούμε 12 μονάδες στον Παρέχο. Μήπως γίνει έκπληξη. Γιατί μετά στο δεύτερο γύρο άρχισε να πέφτει το 12, να ανεβαίνει ο 1,08, πήγε 1,90, πήγε 2,10 κτλ. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε τα λεφτά γιατί στα σημεία ήταν καταπληκτικός ο Μπαρνέτο. Έτσι ακριβώς ήταν και ο Κουλιμπαλί να πούμε με τον Χουλτ. Εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός δεν είδε ότι θα γίνει ζημιά από εκεί πέρα. Θέλω ένα γρήγορο, ένα ταχυδυναμικό. Στο 20 λεπτό θέλω αλλαγή σκηνικού. Θέλω να βγάλω τον Γιώχασο, να βάλω τον Κουλιμπαλί δεξιά, τον Κατζηγιοβάνι. Να βάλω τον Μπίσπα κάποιον ο οποίος είναι πιο γρήγορος, πιο εξτρέμ. Να βάλω τον Λούντα από την άλλη μεριά. Κάτι να κάνω. Δεν έγινε. Ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ λοιπόν χθες ήταν να πούμε ο Λούντ και ο Χουλτ, συγγνώμη, και δεν υπέρχεται αντίρρηση από το κοινό. Τώρα. Αν ήμουν άνθρωπος του Σαββίδη και μου έλεγε ρε παιδάκι μου να σου πω κάτι, θα πουλήσουμε ξέρω εγώ 10 εκατομμύρια τον, πώς το λένε, τον Μπρίγιοβιτς από τις ελληνικές ομάδες, ποιον να πάρουμε, ποιο θα διάλεγε, τον Αραούχο να πάρεις, τον Ασαριφάρτ, τον Κόντε, ή τον Λιβάγια. Εγώ θα έπαιρνα το Λιβάγια. Γιατί θα έπαιρνα το Λιβάγια? Γιατί με το Λιβάγια θα έβαζα πιο πολλά γκολ ο Πέλκας, πιο πολλές ασίσεις ο Πέλκας, θα γινόταν ποιοτικότερος ο Πέλκας και θα είχα ένα 4-4-2 με μεγάλη κίνηση τον Λιβάγια και με αρκετά καλή κίνηση και τον Πέλκα. Και θα έλεγα, αυτή η ΑΕΚ η χθεσινή, αν βγάλεις τον Μπακάκι εκεί με τον Μάτος, που ο Μάτος ας πούμε είναι καλύτερος από τον Μπακάκι, Βράνιες, Τσιγκρίσκι και Χουλτ παίζονται. Η χθεσινή ΑΕΚ, η τετράδα της ΑΕΚ, η άμυνα, Μπακάκης, Βράνιες, Τσιγκρίσκι, Χουλτ, το Μπάρκας δεν μ' αρέσει. Με Τσιντότα τερματοφύλακα, ο οποίος είναι καλύτερος. Δεν είναι καλύτερη τετράδα από αυτή του ΠΑΟΚ? Και φυσικά Αραούχο ή Λιβάγια δεν είναι καλύτερος από τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος είναι ας πούμε φέρτη μου μέσα στη μικρή περιοχή να τη βάλω. Βαρύς. Στη θέση του Λάζαρου, αριστερά ή δεξιά. Δεν είναι καλύτερος από το Λιμιό και το ΜΑΚ, ο Λάζαρος. Χάνεις ένα εξτρέμ εκεί η ΑΕΚ. Και φυσικά στο κέντρο, Σιμόε δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Σιμόε δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Και ο Μαουρίσιο, τι να ζηλέψει ο Κονέ από το Μαουρίσιο? Έχει να ζηλέψει τίποτα? Οπότε εδώ πέρα να δούμε πέρα και από τις δικαστικές αποφάσεις πόσο καλύτερος είναι ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ ή η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. Ρώτα το γιατρό τον Ξανθιώτη για ο Καν Σουλεϊμάν. Κακώς δεν φέρεις τον γιατρό. Ακούγαμε μια μέρα την εβδομάδα για μπάλα. Ο γιατρός ρε παιδιά, μόνος του αυτό εξορίστηκε. Μόνος του πήγε στη Γιάρο. Μόνος του πήγε στη Μακρόνησο. Εγώ δεν έχω διώξει κανέναν από εδώ. Δεν έχω πει φύγε σε κανέναν. Μα σε κανέναν. Όλοι θυμώναν και φεύγανε από μένα. Ερχόταν άλλοι. Ξαναθυμώναν οι άλλοι, φεύγανε. Ερχόταν άλλοι. Πραγματικά δεν έχω διώξει κανέναν. Πραγματικά. Λοιπόν, ο 523. Ρα πες τους τσάμπες ότι είτε συν 2 είτε συν 5 για το χ ήρθαν λέει και πολύ σφιχτό, ενώ στο μείον 1 άλλο αγωνιστικό πλάνο, άλλο έργο, εκ Πειραιώς χαριζάμενοι, χάρτινοι λοιπόν. Ξαναδιαβάζω το μήνυμα. Ρα πες τους τσάμπες, για τους αεξίδες λέει, τσάμπες, ότι είτε συν 2 είτε συν 5 για το χ ήρθανε, στο πολύ σφιχτό, ενώ στο μείον 1 άλλο αγωνιστικό πλάνο θα είχαν, θα ανοιγώσαντε, που λέει στην Πελοπόννησο. Σωστό το μήνυμα. Άλλο έργο, εκ Πειραιώς χαρισάμενοι, χάρτινοι λοιπόν, λέω 523. Μάλιστα. Πω πω φουλ μηνύματα.
Χρήστος από Λαμπράκη. Ο Μανιάς δεν σου κάνει. Κοίταξε τώρα, ο Μανιάς δεν έκανε το κλικ. Καλό σεντερφόρ. Εντάξει, κάπου είναι μέχρι εκεί. Ο γιατρός Ξανθιώτης. Ο Γκάλο ήταν ο MVP της φετινής ΑΕΚ. Πολυσίδητος και αφανής ήρωας. Δεν συμφωνώ με τον γιατρό. Δεν συμφωνώ ότι ο Γκάλο που έπαιζε χθες εξτρέμ και έκλεισε στα φορ και έκανε ένα πολύ ωραίο γκολ ήταν ο MVP της ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι ήταν ο Γκάλο. Και δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ φέτος έχει MVP. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ μπορούμε να βγάλουμε MVP. Μπορούμε να βγάλουμε MVP. Να βγάλουμε το Μάτος MVP. Στην ΑΕΚ μπορούμε να βγάλουμε MVP. Είναι εύκολο να βγάλουμε MVP. Εκτός από το Χιμένεθ μπορούμε στην ΑΕΚ να βγάλουμε MVP. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σας πω. Ποιο να βγάλουμε, τον Αραούχο, το Λιβάγια, το Λάζαρο. Ποιο να βγάλουμε, το Τσιγκρίσκι, το Βράνιες. Ποιο να βγάλουμε, το Μπακάκι. Έχει πολλούς. Αλλά η ΑΕΚ ήταν πιο ομάδα. Ήταν λιγότερο ατομική. Και φυσικά ο προπονητής της, όντως, αντιπαθής, γαμψομύτης, κυνικός, γρινιάρης, υβριστής, κολόπεδο, πείτε το ό,τι θέλετε. Ήταν ο καλύτερος προπονητής φέτος του ελληνικού πρωταθλήματος. Με 4-4-2 στην ευθεία, με 4-4-2 με ρόμβο, με 4-2-3-1, με 4-3-3, με 3-5-2, με 3-6-1, με 3-4-3. Ό,τι θέλεις έπαιξε. Ό,τι θέλεις έπαιξε. Και ό,τι θέλεις προσάρμοσε απέναντι στον αντίπαλο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα. Σήμερα, λέει ο Νεαπολίτης, ο οποίος ζει στην Αθήνα, αστυνομικός, σήμερα είπε ο Γεωργίου ότι η ΑΕΚ έχει κλείσει το Λιβάγια και, άλλα, και καλά σαν είδηση το πέρασε. Σιγά μην κάνει ο Κρούσιο Σαββίδης παίκτη από το λεκανοπέδιο, λέει ο φίλος. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως το Χούλτ που πήρε ήταν πολύ καλή μεταγραφή. Δεν του βγήκε ο Μασούτ, όπως δεν βγήκε ο Ζεβεδαίος στον ΠΑΟΚ και δεν βγήκε και οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ δεν βγήκανε του Ιανουαρίου. Καλδουρί. Πάμε διάλειμμα, ούτε Καλδουρί ούτε τίποτα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Θύμησες να γευτείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού. Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα Κάρβουνα. Στα Κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο. Το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κιμά. Αλλά και το μπριζολάκι. Σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Σου είπα θα συμπλήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρεύμα. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρος όρθια ψημένο στα Κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκι με διαφόρα γωνία. Delivery 2310-988-198. Αγαπημένο μου Νονέ, θέλω να σου πω κάτι. Δεν λέω, ωραία τα παιχνίδια. Αλλά φέτος το Πάσχα θέλω να μου φέρεις μια λαμπάδα με smart watch από το Μεϊμάρι. Δεν θα ξοδευτείς. Θα βρεις λαμπάδες από 15 ευρώ. Για να πάω στο σχολείο με το καινούριο smart watch στο χέρι. Δώρα και λαμπάδες για όλους στο Μεϊμάρι. Λαμπάδες με 15 διαφορετικά smart watches μόνο από 15 ευρώ. Μεϊμάρι. Στο κέντρο Αγγελάκη 3, στις Σικές Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52 και στο ίντερνετ meimaris.com. Τηλέφωνο 2310-634-513. Καλό Πάσχα σε όλους. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε Excel. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν 6XL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν 6XL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν 6XL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Γιατί είναι χαρούμενος ο Τάκης. Αγοράσαμε τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά από την καρέκλα του σπιτιού. Χωρίς να το σέρνω σε όλη την αγορά. Και μάλιστα χωρίς κόστος μεταφοράς. Από την Όλφα
allforhome.com.gr. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. allforhome.com.gr. Τα πάντα για το σπίτι. 2310-72-2028. allforhome.com.gr. Η Χρυσούπολη αγοράζει, επισκευάζει και πουλάει μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Λάπτοπ, τάμπλετ, τηλεοράσεις, οθόνες, κινητά τηλέφωνα και iPhone. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310-555-093. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Έκανε, λέει, τις πιο πολλές συμμετοχές ο Γκάλο, η χαρά του κάθε προπονητή είναι αυτός, πάντα χρήσιμος και στο δύσκολο μας με τον Αστέρα κράτησε το κέντρο ως οκτάρι, μόνος του. Ναι, το θυμάμαι το μάτς, ναι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής στα 32 του βγάζει σε αυτούς τους ρυθμούς τέτοια αθόρυβη ποιότητα, χωρίς τραυματισμούς δείχνει πόσο επαγγελματίας είναι. Ανυπέρβλητος ο Γκάλο. Είναι αιρετική άποψή του, αλλά επειδή την αιτιολογεί, νομίζω ότι. Βέβαια ο Γκάλο για μένα ότι θα έλεγα ότι ο Μπακάκης ήταν ο πιο χρήσιμος παίκτης, όχι ο MVP, ο πιο χρήσιμος. Έπαιξε σε 4-4-2 δεξί μπακ. Έπαιξε σε 4-4-2-4-3-3 με τετράδο τέλος πάντων αριστερό μπακ. Έπαιξε σε 5-3-2 τρίτο αριστερό στόπερ. Έπαιξε δηλαδή σε τρεις διαφορετικές θέσεις. Και η ουσία ποια είναι? Ότι και στις τρεις θέσεις που έπαιξε στην άμυνα ήταν πάρα πολύ καλός πάνω από το 8. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής μεσαίων δυνατοτήτων. Που σημαίνει ότι τα δίνει όλα. Που σημαίνει ότι έπιασε το top. Πιο πάνω δεν μπορεί να πάει. Όμως τέτοιους ποδοσφαιριστές είναι ευλογία να έχει μια ομάδα. Ποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ μπορούσε να το κάνει αυτό? Να παίξει σε τρεις θέσεις. Για μένα μόνο ο Μάτος. Που μπορούσε να παίξει εξάρι-οχτάρο, δεξί μπακ και δεξί εξτρέμ. Θα μπορούσε να παίξει ο Μάτος. Θα μου πεις τώρα, άλλος υπάρχει ποδοσφαιριστής που να παίξει τρεις θέσεις καλά? Όχι. Για μένα ο Μπακάκης και ο Μάτος από τον ΠΑΟΚ. Αυτή δεν είναι χάρτινη, λέει 837, που έχουν δανεικούς οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως αντίπαλοι. Ούτε ο Γαύρος δεν το έκανε αυτό. Οι ξεφτύλες, οι παοξίδες. Αυτό είναι αλλίωση πρωταθλήματος. Λέει 837 που δεν μας λέει τι ομάδα είναι. Έχει ξαναστείλει μήνυμα 837? Όχι, δεν έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν, πολύ ωραίο το ερώτημα για τα 50 χρόνια ζωής που θα τα δίναμε. Εγώ λέω καθαρά θα τα δίνα στην κόρη μου. Κάποιος που δεν έχει παιδί έχει αξία να μας πει. Ο άλλος θα τα δίνει στον Νίκο Γκάλη, ο πρόεδρος των αστυνομικών. Δεν ξέρω αν έχει παιδιά. Αν έχει παιδιά και το οποίο το μάθει αυτό ο γιος του, μπορεί να το στείλει στο γεροκομείο, στο τέταρτο όροφο κάτω από το. Πώς το λένε? Τέταρτο όροφο κάτω από το υπόγειο. Να το στείλει. Δηλαδή είπες τέτοιο πράγμα για τον Γκάλη. Ποιο Γκάλη, μόνο τον αλευρωμένο βρικόλακα. Είναι δυνατόν τώρα να κάνεις τέτοια πράγματα, να πούμε. Λοιπόν, τώρα για Παναθηναϊκό δεν θέλω να μιλήσω. Εξάλλου ο Παναθηναϊκός δεν δικαιούται να είναι στην κατηγορία. Σύμφωνα με τους νόμους πρέπει να πέσει κατηγορία όπως έπεσε ο Ηρακλής. Όπως λοιπόν είπαμε τους Ηρακλειδείς, τι να κάνουμε ρε παιδιά, πέσατε και δεν κλάψαμε εδώ πέρα γιατί κλαίμε μόνο για τον ΠΑΟΚ. Θα πούμε και για τον Παναθηναϊκό το ίδιο. Δεν θα κλάψουμε για εσάς. Δεν είμαστε Νόβα, δεν είμαστε υπάλληλοι της Νόβα να μας κόψουν το μισθό επειδή λείπει ο Παναθηναϊκός. Και το δίκαιο είναι ο Παναθηναϊκός να πέσει κατηγορία. Να πάει εκεί που πήγε ο Ηρακλής, να πάει εκεί που πήγε η ΑΕΚ, να πάει εκεί που πήγε ο Άρης, να πάει εκεί να παίξει με τη Ραφίνα. Να πάει να παίξει με την Τριγλία Ραφίνα, να παίξει με το χασισοχώρι, πώς το λένε στην Κρήτη εκεί, με τα χασίσια, πώς το λένε, τα ζωνιανά, τους χασισωμένους εκεί. Ποιο δεν μπορεί να περάσει αστυνομικός γιατί τον τραβά πιστολίδι. Εκεί είναι να πάει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το δίκαιο. Και να πούν και οι παοξίδες τι θέλουνε. Τον Ηρακλή το θέλαν στη Γάμα Εθνική. Τον Παναθηναϊκό δεν το θέλουν. Η οικογένεια Σαββίδη το θέλει στη Γάμα Εθνική. Λοιπόν, τι άλλο έχει μείνει? Δεν περίμενα με το χριστιανισμό να βγει 50-50. Σε μια δεξιοχριστιανούπολη, πίστευα ότι. Αλλά βγήκε ένα παιδί στο τέλος της εκπομπής και λέει: ρε φίλε, τώρα εμείς είμαστε μορφωμένοι άνθρωποι. Δεν το είπε άνθρωποι, άνθρωποι είπε.
Είμαστε, λέει, μορφωμένοι άνθρωποι. Ο σκοταδισμός, λέει, και αυτά εδώ που λέγανε στους παππούδες μας και στις γιαγιάδες μας, λέει, και τους φοβερίζανε ότι ο χωροφύλακας είναι ο αρχηγός, ο δάσκαλος του χωριού είναι αρχηγός, ο παπάς του χωριού είναι αρχηγός, επειδή ήταν τέτοια καλά, πιο μορφωμένοι, αυτό έχει περάσει. Οπότε, λέει, εμάς δεν μας τρομοκρατούν αυτά. Και δεν θέλω, λέει, όπου είχε φοβερές ατάξεις τώρα από το .gr. Δεν θέλω, λέει, το φόβο μου να τον απορροποιείται κανένας. Ο φόβος μου, λέει, ο άλλος, ο φόβος μου, λέει, είναι να πούμε δικό μου θέμα. Και δεν θέλω να το μοιραστώ το φόβο μου. Ο φόβος μου και η χαρά μου δεν θέλω να τη μοιράζουμε, λέει. Ειδικά το φόβο μου, λέει, δεν γουστάρω να το μοιράζουμε. Και ούτε να μου εμπορεύεται ο άλλος το φόβο. Πω, πω, τι τρομερά πράγματα είπαν οι τύποι, να πούμε. Φοβερά πράγματα. Μεγάλη εβδομάδα, Δευτέρα, να πούμε κτλ. 9.55 κενό, μήνυμα 54.340. Με ρώτησαν και δεν πρόλαβα να απαντήσω τι βλέπω για Juventus Real. Στην Ιταλία παίζουν. Είδα εχθές, πότε ήταν, Σάββατο, το Juventus Milan. Και είδα ότι δοκίμασε ο Αλέγκρι το 5-3-2. Και μάλιστα ότι Μπαλά που έπαιζε δεκάρι στο 4-3-3 τοποθετήθηκε ως δεύτερος επιθετικός. Παίζοντας ο Πιάνιτς δεκάρι και παίρνοντας ο Ασαμό και ο Λιτσχνάινερ τις κούρσες. Σαν full back. Τους είδα σε καλή κατάσταση. Στο 3-5-2 πρέπει τα πλαϊνά σου να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και είναι δύσκολο να εφαρμοστεί με επιτυχία το 3-5-2 προς τον Απρίλιο-Μάιο, γιατί εκεί μπορεί να μην έχει και τις φόρμες, μπορεί να έχει και την κόπωση και βαριά πόδια. Ο Ασαμόα όμως και ο Λιτσχάινερ ήταν πάρα πολύ καλοί στο ανέβα-κατέβα. Ο Κελίνη, ο Μπαλτσάλι και ο Ντινάτια σαν πιο έμπειρος. Εκείνο που με χαλάει στη Γιουβέντους είναι ο Μπουφόν, ο οποίος βιολογικά είναι σε αθλία κατάσταση. Ήδη έχει πιο πολλές τριτίδες από μένα που τον περνάω καμιά δεκαριά χρόνια και είναι σε κατάσταση γύρατος. Δηλαδή, στον γκολ που τρώει από τον Μπαλτσάμι δεν το βάλε. Ο Μπονούτσι. Συγγνώμη. Στον γκολ που τρώει από τον Μπονούτσι είναι στο δεύτερο δοκάρι στη μικρή περιοχή, στα όρια της μικρής περιοχής. Ο Μπουφόν των 32 ετών θα κάνει έξοδο τουλάχιστον με γροθιά. Θα είχε βγάλει την μπάλα πλάγιο ή θα την έριχνε, ξέρω εγώ. Μπορεί να την μπλόκαρε κιόλας. Ο 30χρονος Μπουφόν. Ο 40χρονος Μπουφόν κάθισε στη γραμμή της εστίας και πήδηξε ο Μπονούτσι ανάμεσα από Κελίνη και Μπαλτσάνη και τους έβαλε τον γκολ. Αύριο θα πηδήξει ο Ρονάλντο εκεί. Ο οποίος ξεκουράστηκε εχθές. Ο Ρονάλντο. Μπεζεμά Μπέιλ. 4-4-2 με δεκάρι τον Μόντριτς. Κλαϊμάι, με Λας Πάλμας έπαιζε. Δοκιμές έκανε. Καζεμίρος, Λουκ Αλφάζιες και Ασένζιο. Λοιπόν, αυτά για τη Γιουβέντους, φίλε. Το ότι το γυρίζει 5-3-2 δίνει το δικαίωμα στον προπονητή της Ρεάλ να ανοιχτεί να παίξει κατοχή. Θα μου πεις να παίξει κατοχή μέσα στη Γιουβέντους, γιατί όχι. Ντροπή είναι να δώσω την κατοχή σε μια ομάδα σαν τη Ρεάλ μέσα στην έδρα μου. Η Ρεάλ είναι. Δεν είναι η Κόμο, ούτε η Έμπολη, ούτε η Μπάρη. Ούτε το Πρίντεζι, να πούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν. Τρομερά μηνύματα. Στη Μαντάμ, λέει, Αμαλία να γαλουχίσει και άλλα αγοράκια, λέει, να γίνουν άντρες. Ο κρύος οδηγός του Κυρσάβα. Τον θέλω όταν ανοίξουμε γραμμές. Να μας πει για την πόλη μας. Λοιπόν, Κυρσάβας, τώρα θα μείνει και χωρίς δουλειά του χρόνου. Γιατί ο Κυρσάβας βγαίνει στη σύνταξη, να πούμε, να μην πω τίποτα άλλο. Βγαίνει στη σύνταξη ο Κυρσάβας, να πούμε. Ανοίγω γραμμές. Έχουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο, κοινωνικό, πολιτικό. Δεν νομίζω. Τώρα να βρίσουμε αυτούς από την ΕΙΑΘ γιατί τα λεφτά τα φάγαν σουβλάκια και σουτζουκάκια και δεν τα κάνανε, ας πούμε, υποδομές. Εντάξει, Έλληνες είναι, θα τα κλέβαν τα λεφτά. Τι θα τα κάνανε. Τι θέλατε να τα κάνουν τα λεφτά. Επένδυση. Αφού ο Έλληνας είναι. Εντάξει, ο Έλληνας είναι λίγο. Είμαστε λίγο. Πώς να το πούμε. Είμαστε λίγο. Της μαρμίτας είμαστε. Εγώ ποτέ ήμουν ο μόνος παραγωγός εδώ που δεν έβρισε ποτέ την ΕΙΑΘ. Γιατί δεν την έβρισε την ΕΙΑΘ. Γιατί θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνει μια ζημιά. Και πάλι καλά στις 5 μέρες. Εγώ νόμιζα ότι θα πάω πρωτομαγιά και θα πληθώ. Δηλαδή πάλι εγώ είμαι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ευχαριστημένος. Βγήκαν, φωνάζαν τα λεφτά που είναι και για αυτές και υποδομές κτλ. Ρε παιδιά, ζούμε σε μια χώρα η οποία, να πούμε, είναι φτωχευμένη. Ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι λαμόγια. Ζούμε ανάμεσα σε πολιτικούς οι οποίοι είναι συμφεροντολόγοι. Κοιτάξτε τώρα, και 5 μέρες που μείναμε χωρίς νερό, πάλι καλά είναι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Σήμερα άνοιξα τη βρύση, έκανα τα δόντια μου. Μια χαρά. Τέλεια, ε. Ε. Τα μαγαζιά, ποια μαγαζιά. Εστιατόρια. Που δεν είχαν νερό. Εφιαλωμένα.
Εμφιαλωμένα. Εμφιαλωμένα. Γέμισαν τις λεκάνες σιγά σιγά. Παλιά οι γιαγιάδες μας πώς πλωνώσαντε. Ναι, τα μαγαζιά εντάξει. Πάμε γραμμές 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 καινό μήνυμα 54.340. Κλοπ δικηγόρος ο οποίος είναι στην Ιταλία. Η Ρεάλ είναι μια φύση ομαδάρα που αναπτύσσεται από τα πλάγια, επομένως το 3-5-2 με back half που δεν παίρνουν μέτρα είναι σίγουρος θάνατος. Α, εσύ θες στις πλευρές 4, ναι, κοίταξε να δεις, αυτό μπορεί να μετατραπεί σε 5-4-1 και να πάρει ας πούμε ο... θα μου πεις δεν έχει πλαϊνούς, να βάλει Μάντζουκιτς εκεί, δύσκολα. Εντάξει, λες σίγουρος θάνατος το 3-5-2. Είναι άποψη αυτή. Πάμε στον κόσμο Γιάννη Κυλιτίδη, ο οποίος είναι στις γραμμές, περιμένει μεγάλη εβδομάδα, τα πάθη και τα λοιπά. Καλημέρα στον πρώτο κύριο, ναι. Εγώ είμαι. Δεν ακούω τίποτα. Μάλιστα. Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν μιλάει. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Α, γεια σου Ραπ. Γεια σου φίλε. 19 ετών, είμαι μικρός, δεν είμαι μεγάλος, 19 ετών είμαι. Ναι. Και καταρχάς θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα. Ναι. Ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί, όποια ομάδα και να το έπαιρνε στα δικαστήρια, χάρτινη θα θεωρούνταν. Ναι. Αυτή είναι η άποψη. Ναι. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ να κέρδιζε τους βαθμούς, ναι, και να τιμωρούνταν οι ΑΕΚ, πάλι οι ΑΕΚτσίδες θα λέγανε τους ΠΑΟΚτσίδες χάρτινους. Όποιος και να το πάρει, χάρτινους θα θεωρούνταν. Άσε τι λένε αυτοί. Εσύ τι λες. Κοίταξε, για μένα καλύτερη ομάδα στη χρονιά και από τα τέρμα που φάνηκε ήταν η ΑΕΚ. Γιατί ήταν η ΑΕΚ, ναι, το λόγο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Βεβαίως, είναι σεβαστή, να την ακούσω. Γιατί. Ποδοσφαιρικά δεν γνωρίζω πολλά, κρίνω καθαρά το αποτέλεσμα, τους βαθμούς. Θα σου πω ότι με είπε ο Σάββας ο Παντελίδης. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία είναι επικίνδυνη όταν έχει την μπάλα στα πόδια της. Η ΑΕΚ, ναι, είναι λέει άμψη, επικίνδυνη, σαν προπονητή σου μιλάω. Η ΑΕΚ είναι επικίνδυνη όταν έχει την μπάλα η ομάδα δική μου. Γιατί κάνουν κάτι πρεσαρίσματα στο κέντρο, με αναγκάζουν να κάνω λάθος πάσες και μου βγαίνουν σε ευνηδιασμό στα 30 μέτρα. Που σημαίνει ότι άλλα στοιχεία έχει μια ομάδα και άλλα η άλλη. Άλλα πλεονεκτήματα έχει μια ομάδα, άλλα η άλλη. Δηλαδή, κάθε ομάδα χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματά της σωστά και προσπαθεί τις αδυναμίες της να τις κρύψει πάλι σωστά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συγκριθούν το ότι είναι ανώμια μεγέθη. Πάλι μπορεί να τις συγκρίνεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Και ο τρόπος να τις συγκρίνεις είναι το αποτέλεσμα στο γήπεδο, η βαθμή. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Βασικά άλλο ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο θεωρείς πιο δυναμικό σύνδεσμο, εντελώς άκυρο. Το Super 3 είναι αυτόνομο. Ποιο θεωρείς ότι είναι πιο δυναμικό, ρε παιδί μου, ποιο έχει πιο πολύ δύναμη. Κοίταξε, μιλάμε για δύο συνδέσμους με διαφορετική φιλοσοφία. Ναι. Ο Super 3 είναι πιο ευέλικτος. Δηλαδή, το Super 3, άμα πει θα είμαστε πέμπτη στην Αλφα Εθνική με πλάτες του Μαρινάκη ή του Μελισανίδη, δεν θα πούνε όχι. Θα πούνε όχι άμα γίνουν πλάτες του Σαββίδη. Μπορεί. Θα πούνε. Θα πούνε όχι. Ρε, θα πούνε όχι. Ρε, περίμενε. Οι Ηρακλειδείς είναι πιο ας πούμε κομμουνιστές, να πούμε. Πιο... Θα πούνε όχι σε όλα. Γι' αυτό λέει αυτόνομη ο Σουπεράς. Το 2013, όταν κατέβηκε ο Ψηφίδης με τον Σκόρδα και παρακαλάγαν τον Μαρινάκη και πήραν δανεικούς κτλ. Εντάξει, δεν έκανε μανούρα. Ω, χοντρό. Δεν έκανε μανούρα ο Σούπερ 3. Ναι. Η θύρα 10 λέει μόνοι μας και αντίπαλοι μας όλοι. Που σημαίνει, για να το κάνω αυτό πρέπει να είμαι δυνατός. Εφόσον δεν είμαι δυνατός, θα πάω γάμα εθνική. Κάτσε ρε, εσύ θα βρει παράγοντα Ηρακλής. Ποιο θα βρει παράγοντα? Εδώ ρε, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε παράγοντα. Βρει ο Ηρακλής, τρελώσε. Στον Αγιαντώνη, σε διαβάσαν στον Αγιαντώνη, είναι τρελώσε. Θα ξαναπέσουμε γάμα εθνική δηλαδή. Γιατί να μην πέσετε. Αυτό λες. Γιατί να μην πέσετε. Πόρε, αυτό θα γίνεται. Καλά. Για χαρά. Γιατί να μην πέσετε. Γιατί να πέσει ο Ηρακλής. Θα μου πει, δεν έχει τη δυναμική του Παναθηναϊκού σε πληθυσμό. Σωστά. Γι' αυτό προσπαθεί ο Κωνσταντίνο εκεί πέρα, ο οποίος έχει χεστεί απάνω του. Πήγαινε Παναθηναϊκή από πάνω, το σκοτώσουν να πούμε. Πιστεύω. Γιάννη γραμμές. Τζον.
Πάμε επόμενη. Πάμε επόμενη. Καλημέρα. Ναι, ναι. Έλα, καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Γεια σου. Αεκάρα Λιτόχωρο. Λιτόχωρο Αεκάρα. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις όμως. Κάνε μία. Καθαρά ποδοσφαιρικές. Πώς? Καθαρά ποδοσφαιρικές. Μάλιστα. Είστε προπονητής και σου προτείνουνε επιθετικό δίδυμο Αραούχο Λιβάγια. Ναι. Ή Μπρίγκοβιτς Πέλκα. Ναι. Ποιο διαλέγεις? Αραούχο Λιβάγια. Ωραία. Σου προτείνουν στο κέντρο Γιώχανσον Σιμόες ή Μαουρίτσιο Κάνιας. Ποιο προτείνεις? Γιώχανσον Σιμόες. Ωραία. Πάμε στην άμυνα. Σου λένε Συγκρίς Κυβράνιες ή Βαρέλα Κρέσπο. Τι διαλέγεις? Συγκρίς Κυβράνιες. Ωραία. Πάμε στο δεξί εξτρέμ. Λάζαρο ή Τσάλμα. Κοίταξε. Από ένα ημίχρονο θα τους έβαζα. Από ένα ημίχρονο θα τους έβαζα. Αριστερό εξτρέμ. Ο Τσάλμα καλά πήγε. Πάθο. Εντάξει. Το δέχομαι. Ναι. Αριστερά. Ναι. Μάνταλο ή Μακ. Ποιο Μάνταλο? Μάνταλος πέθανε, πάει. Ναι. Μιλάμε πως ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Μάνταλο, Μάνταλο. Μάνταλο, μπράβο. Αν και δεν είναι η θέση του εκεί. Ναι, μπράβο. Ναι. Κοίτα, δεν εξετάζουμε το πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Τι προέκυψε στην ναι, πορεία. Ναι. Ναι. Το Δεκέμβρη δεν ενισχύθηκε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ούτε ο άλλος, πάμε παρακάτω, λέγε. Δεξί μπακ. Το Μάτος. Το Μάτος. Βέβαια. Υπερισχύει του Μπακάκη και του Γκάλου. Βέβαια. Δεκτό. Αριστερά. Το Βιερίνια θα βάζα πάλι. Με ένα παιχνίδι του Χουλτ, ο Βιερίνια, εγώ τον κυνήγησα. Ευχαριστώ. Αλλά σαν αριστερό μπακ έκανε μεγάλη δουλειά και επιθετικά και άμυνα. Εκτός από ένα-δύο μάτ με Πανιόνιο, τον πήρε ο Σπυριντόνοβιτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στο μάτς τώρα με την Τρίπολη. Να σε για καλά, δύο φάσεις δεν τον βάλω κακό βαθμό. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Πάμε παρακάτω, άλλο. Όχι, τίποτα. Υπερέχεις. Και Πασχαλάκη, Πασχαλάκη έναν την Μπάρκα οπωσδήποτε. Ο Τσιντώτα με τον Πασχαλάκη του βάζω από ένα ημίχρονο. Να σε καλά. Υπερέχω στα 7 δέκατα. Υπερέχει τον προπονητή. Στα 7 δέκατα υπερέχω. Κώστα, μόλις το παραδέχτηκες. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. 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 Παγκαιορίτης. Γεια σου, Παγκαίο. Τι κάνουμε? Καλώς τον. Το ερώτημα που έβαλε στο θρησκευτικό ποιο ήταν, γιατί ήταν λίγο έτσι... Το θρησκευτικό ερώτημα που έβαλα είναι ναι. Το εξής. Για πες μου. Λοιπόν, πιστεύετε ότι ο χριστιανισμός είναι ένοχος για πολέμους, χειραγώγηση και υποκριτική ηθική, ποινικοποίηση του έρωτα, στάση απέναντι σε ομοφιλόφιλους και κολλητιλίκια με κάθε εξουσία? Λοιπόν, η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία μάλλον πιστεύω είναι η μόνη αληθινή ιδέα που υπάρχει. Ιδέα κομμουνισμός και χριστιανισμός για μένα δεν υπάρχουν, είναι ουτοπικές. Λοιπόν, άσχετο αυτό. Ναι, τώρα δεν πρέπει να αγαπάς αλλήλους, δεν πρέπει να είσαι καλός Σαμαρίτης, δεν πρέπει... Αυτά που λέει μέσα ωραία είναι, αλλά δεν εφαρμόζονται, ναι, ναι. Το να είσαι μονογαμικός και να κοιτάξεις την οικογένειά σου είναι κάτι καλό. Μπορεί να είσαι και πολυγαμικός και να την κοιτάξεις καλύτερα την οικογένειά σου και να είσαι μονογαμικός. Τεμπελχανάς, για μην φέρεις φράγκο στο σπίτι και να είσαι μόνο γαμικός. Πάρα κάτω. Άκου, ας είπω, πολυγαμικός θα είσαι μέσα στα προβλήματα, στα άγχη. Λες, εγώ λέω μια χαρά είσαι πολυγαμικός. Ναι. Τι λες. Ναι. Θα πρέπει να πλένεσαι πριν πας από εδώ, από εκεί. Ενώ εσύ άμα πας με τη γυναίκα σου με τη βρωμιά θα πας, θα βρωμάει μασχάλης και ποδαρίλα τα πόδια σου. Ωραία την έχεις τη γυναίκα σου με στη βρώμα, ναι, πάρα κάτω λέγε. Δεν πας με τη βρωμιά με την τέτοια, αλλά είσαι, πας στο λιμάνι σου που ξέρεις, ρε παιδί μου, τι είναι και ναι, τι αντιμετωπίζεις. Εντάξει, ούτε άγχος, ούτε... ούτε σασπένς, ούτε τίποτα, ναι. Σαν ιδέα όλα είναι καλά. Ναι. Ας πούμε και το ποδόσφαιρο. Η κουμπάρα σου, είναι... η κουμπάρα σου πόσο χρόνο είναι? Η κουμπάρα μου, συνομήλικη. Καλή είναι? Εντάξει. Άμα σου ανοίξεις τα μπούτια, μπαίνεις μέσα? Όχι, ρε φίλε. Δεν μπαίνεις, φοβάσαι? Εγώ είμαι 20 χρόνια με την ίδια γυναίκα και δεν αλλάζω. Καλά κάνεις, μπράβο. Συγχαρητήρια. Και ούτε με ενδιαφέρει, ούτε τέτοιο. Για ένα κρέας μπις βγες δεν το κάνω, εντάξει. Μπράβο. Σαν στα άλλα, στα άλλα τι δουλειά κάνεις? Στα άλλα? Ναι. Φύλακας. Φύλακας είσαι? Ναι. Εδώ και χρόνια. Σαν ιδέα όλα είναι καλά.
αλλά δεν γίνεται τίποτα γιατί μπαίνει το χρήμα, μπαίνει το τέτοιο. Και άρα είσαι στα λόγια μου. Ναι, ο Χριστός πρώτος μπήκε μέσα και έριξε τους πάγκους με τους μικροπολιτές. Ναι, αλλά ο Χριστός δεν δούλεψε ποτέ. Μια εβδομάδα πήγε στον μπαμπά του και λέει: Μπαμπά, φεύγω. Πέντε ένσημα δεν έκανε. Καλά, δεν ήταν και αυτό. Ναι, μην το λες. Είχε άλλο έργο, είχε άλλο έργο. Ήτανε φιλόσοφος, ναι. Εγώ θέλω να πω ότι κανονικά άγιες μέρες έρχονται. Δεν πρέπει να πέφτουμε στη λούμπα όπως δεν έχουν κάνει οι ξένοι. Οι άγιες μέρες, φίλε, είναι αυτές οι οποίες το παντελόνι είναι γεμάτο και οι αιματολογικές είναι στη μέση. Δεν χρειάζεται. Άκου εμένα τώρα. Άγιες μέρες είναι όταν το παντελόνι είναι γεμάτο και οι αιματολογικές είναι στη μέση ακριβώς. Αυτές είναι οι άγιες μέρες. Όχι, δεν χρειάζονται λεφτά για να την περάσει καλά. Δεν μου λες τώρα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι. Άμα μείνεις 3 χρόνια άνεργος θα σε κρατήσει, λες, η γυναίκα στο σπίτι. Εμένα. Δεν θα μείνω άνεργος. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός δηλαδή. Όχι βέβαια. Θα το ξέρεις δηλαδή. Ναι. Θα πάρω 100 κατσίκες, θα τη βγάλω. Με 100 κατσίκες θα τη βγάλεις. Ναι, θα ζήσω, θα τρώω. Πώς θα τις βρεις τις κατσίκες, πού θα τις βρεις. Θα πας με το όπλο το δίκανο δηλαδή και θα μολάς, να πούμε αετό, και την κατσίκα μπαμπούμ, τι. Όταν ξεκινάνε οι κατσίκες, αν πας και παίρνεις τα διπλά και τα τριπλά, μέσα σε 2 χρόνια έχεις ένα καλό κοπαδάκι και τζάμπα. Αυτό είναι νόμιμο. Νόμιμο είναι αυτό. Νομιμότατο. Είναι νόμιμο. Ναι. Βέβαια. Γεννάνε. Και η κόσιτα. Μέσω σπίτι σου να τα έχει. Άρα δηλαδή τρως κατσίκες. Πας, ξεπετρίζεις χωράφια. Και άμα έρθει το έμφυα. Η δόση του αυτοκινήτου. Έρθει το σέρβις του αυτοκινήτου. Έρθει να πούμε η εφορία του αυτοκινήτου. Όταν έρθει, ξέρω εγώ, ο οργανισμός ίδρυσης. Τι θα πεις, θα πας στον ΟΗΔ και θα πεις πάρε μια κατσίκα, πληρώσουμε το ρεύμα. Φέρω 10 αυγουλάκια, εσύ που δεν πουλάκια. Θα έχεις αυγουλάκια, 2 ωραία. Θα πας στη ΔΕΗ με αυγουλάκια, θα σε αρχίσει τις κλωτσιές εκεί πέρα, ναι. Εσένα, άμα θα δώσω, θα με δώσει 20 άρικο. Τι να σε δώσω? Κάθε εβδομάδα, άμα σε έρχομαι και σου φέρνω μια σακουλίτσα έτσι ωραία πράγματα. Θα μου δώσει απόδειξη. Απόδειξη θα μου δώσει. Αυτέ και απόδειξη, φίλε. Πώς του Χριστού είσαι, γιατί. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Πώς να μελετάτε τα αυτά του κράτου, λέει, και θα είστε σωστοί. Σ' αγαπώ πολύ, φίλε. Έτσι, μπράβο, σε θέλω υγιή και τίμιο και όμορφο και με τις κατσικούλες και τα λοιπά. Καλά το λέει. Πάρει τις κατσίκες, αλλά θα κλέβει την εφορία όμως. Ου κλέψει, λέει. Εδώ κλέβει την εφορία. Άγιες μέρες. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Λοιπόν, θα με αφήσεις να μιλήσω λίγο, γιατί θα συμφωνήσω. Σταμάτα, μην είσαι γκρινιάρης, μην είσαι αλεπουδιάρης. Όχι, πάρα πολύ. Λέω απόψεις πάντα διαφορετικές, σωστά. Και τι, εγώ τι είμαι, δηλαδή. Ναι, απλώς όταν μην επεμβαίνεις και πολύ. Δεν επεμβαίνω, πες ό,τι θες, εγώ σ' ακούω. Δεν έχω παράπονο γενικά προς εμένα. Όχι. Λοιπόν, υπάρχει μια περαιώς ατμόσφαιρα και στην εκπομπή σου και παντού, την οποία ευθύνονται και οι δικοί μας υποξίδες, οι δικοί μας, λέω και είναι δικοί μου. Και φυσικά τα εκμεταλλεύονται οι πονηροί, οι άλλοι Αθηναίοι κτλ. Που γίνονται συγκρίσεις, ποια ομάδα ήταν η καλύτερη, ποια η χειρότερη κτλ. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Όχι καθόλου, γιατί είμαστε τέλος του πρωταθλήματος. Και εγώ ξέρω το εξής, ότι όπως φαίνεται, όχι με βεβαιότητα γιατί υπάρχει έφεση, η ΑΕΚ το παίρνει στα χαρτιά, και όπως φαίνεται, ο ΠΑΟΚ το παίρνει στο χόρτο. Ναι. Άρα λοιπόν, η ομάδα η οποία δικαιούται το πρωτάθλημα είναι αυτή που το πήρε στο χόρτο. Ηθικά. Λέω λοιπόν εγώ πρώτα στους παοξίδες που έχω παράπονα. Ναι. Και από τους οπαδούς έχω παράπονα. Α, το χάσαμε το πρωτάθλημα. Α, το χάσαμε το πρωτάθλημα. Ποιο χάσαμε, ρε παιδιά? Το πήραμε. Εσείς δεν βλέπετε τον ΠΑΟΚ πάντα πρώτο? Να τους πρώτος και το πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Και δεν πήρατε μόνο ένα πρωτάθλημα. Πήρατε 10 πρωταθλήματα μαζί, διότι τώρα αναγκάζεις όλο το ΠΟΚ μαζί να απολογείται ψευδός. Γι' αυτό βλέπεις τον ΑΕΞΥ, ενώ είναι ήσυχος, όχι μόνο αυτόν και πολλούς άλλους, ότι παίρνουν το πρωτάθλημα, να βγει να συγκρίνει ποιος έχει την καλύτερη ομάδα. Μάλιστα. Και τι ρε φίλε μου καλέ, δεν πήρες πρωτάθλημα, για αυτή η πρεμούρα. Θέλω λοιπόν να σου διαβάσω, που την άλλη φορά διάβασα, εγώ τώρα αποστάρω συνέχεια πράγματα για να τονώσω, όλο αυτό που διαβάζω στα social media, ναι. Αυτό που έγραψα σήμερα και η σχέση. Και το έχω... Το έχω προστάρει και έχει τίτλο. Έχω βάλει ένα εικονίδιο που δείχνει μια μεγάλα μπαλκόνια και αντί για το δικό του κεφάλι έχει 3 κεφάλια. Ένα των προέδρων του ΠΟΚ όλου και ένα παιδάκι από την Αθήνα να λέει: Έλα μεγάλε να αλλάξουμε σε ΠΑΟΚ, αλλιώς και βυζιά θα βγάλουμε. Ποιος, μα μην τροπάνω έβαλες από δίπλα, Καζαντζίδη, τίποτα.
Λοιπόν, όχι φίλε όχι. Μου, καταστήρι ποτέ δεν έχω κάνει. Όπως βλέπεις, εγώ δεν με καταστήρις. Όχι, όχι, στο ποστάρισμα λέω. Όχι, άκου λοιπόν, τι έγραψα. Και αυτό που λέω τώρα, θα σου πούμε πέντε κουβεντούλες, όλο μαζί, και θέλω να ακούσουν οι δικοί μας κυρίως. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η παραγωγή ούτως ή άλλως στη δουλειά που κάνουν δεν είναι καθόλου σωστή, δεν προστατεύουν την ομάδα. Και δεν μιλάω για σένα, ράπη, στη δουλειά σου κάνεις, ούτε δεν δώσεις υπόψεις. Και ούτε τα βάζεις τα πράγματα εκεί που πρέπει. Εγώ είμαι περήφανος, είναι η πιο ωραία χρονιά του ΠΑΟΚ, η πιο θριαμβική. Και εξηγούμε. Βάζω τίτλο. Εδώ λέει και βυζιά θα βγάλω, μπαμπά. Έτσι είναι ο τίτλος. Μπαμπά. Ναι, έτσι είναι ο τίτλος. Ναι. Εδώ και βυζιά θα βγάλω, μπαμπά. Μπαμπά, ναι. Άκουγα μόλις τώρα αθλητική εκπομπή κάποιου εθνικού καναλιού που έλεγε πως η ΑΕΚ εξασφάλισε το πρωτάθλημα. Ναι. Και παίρνοντα το νόη του ρεζιλιού τη αθλητική ξεφτύλα τον ΜΜΕ, προβληματίστηκε και συνειδητοποίησε τα παρακάτω. Ναι. Δεν αναφέρει και καν ο τρόπο που η ΑΕΚ μάλλον θα πάρει το πρωτάθλημα και προσπαθεί να πετάξει σκουπίδια κάτω από το χαλί. Άντε καλά τόσα χρόνια με στιγμιαίες διαιτητικές χειρουργικές αποφάσεις από εδώ και από εκεί το ΠΟΚ έπαιρνε πρωταθλήματα. Αυτά τα σκουπίδια τα κάλυπταν κακή κακός. Όμως τώρα που μια ομάδα είναι πρωταθλήτρια, χόρτου στο συν 4 και βαθμολογικά βρίσκεται στο μείον 8, αυτό πώς θα το καλύψουν, πώς θα σταματήσουν, με τι ψέματα θα πείσουν για να απομείναν τα καθαρά παιδιά και φίλους του λεκανοπεδίου να μην γίνουν παοξίδες, να μην θέλουν να κατοικήσουν πλέον στη χαβούζα των γυναικωτών και να ζητήσουν πλέον τον βόρειο άνεμο της ανθρωπιάς, της λεβεντίας και της τιμιότητας. Συγγνώμη, συγγνώμη. Οι Βόρειοι, εμείς είμαστε λεβέντες και τίμιοι. Τελειώνω και μετά σε παρακαλώ. Τελειώνω αμέσως. Τελειώνω. Εμείς δηλαδή οι Βόρειοι, δηλαδή είμαστε τίμιοι άνθρωποι. Είναι σωστό αυτό που κάνει να διαβάζει όλο το κείμενο για τον COVID. Δεν είναι σωστό. Α, το γραμμένο έχεις. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν είναι σωστό, λέω ότι γράφει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, ναι. Όλο τον κόσμο γάβρε, χανούμι, βάζελε να κοροϊδέψει. Τα παιδιά δεν μπορεί. Ούτε εσύ, ούτε κι εγώ. Θα έρθει κάποια στιγμή ο γιος ο μικρός και να σου πει: εγώ πατέρα, παοξής θα γίνω. Και όχι άλλο μια δύσμηρη χανούμισα, πονηρή, μια χανούμισα πονηρή γαβρόκοτα ή βαζελίνη. Είμαι άντρας μπαμπά, θα πάω να ζω στο βορρά. Εδώ στη Χαβούζα κινδυνεύω και βυζιά να βγάλω. Αυτός έτσι θα σου πει. Εσύ δεν το απαντήσεις, έχω μεγάλη περιέργεια. Αυτό θέλω λοιπόν να πω, ότι φέτος ήταν η πιο θριαμβευτική χρονιά του ΠΑΟ. Η ΑΕΚ θα κερδίσει μάλλον ένα πρωτάθλημα που θα είναι καυτή πατάτα στα χέρια της. Καλά. Και πρέπει να το δικαιολογήσει. Και γι' αυτό ψευδώς απολογείται συνέχεια. Γι' αυτό τέρμα ο Καζαντζίδης. Είμαστε θριαμβευτές επί 10. Έτσι νομίζεις. Δηλαδή εσύ είσαι ικανός να πας να πανηγυρίσεις στο Λευκοπύργο μοναχός. Δεν πανηγυρίζω, φίλε μου καλέ. Ναι. Δύο. Τι είδα, φιλοσοφικά έβαλες ερωτήματα για χριστιανισμό κτλ. Μάλιστα. Μάλιστα. Πώς το έπαθες εσύ. Με φιλοσοφικά να καταγίνεσαι. Την άλλη φορά εκεί με τον Χαζονάκο, τους ποιητές τους κράζατε και τους περιγελούσατε. Πώς τώρα στροφείς τα φιλοσοφικά. Τώρα έχετε μία κόντρα τώρα, γιατί τώρα. Δηλαδή, εγώ γιατί, δεν μπορώ να φιλοσοφήσω εγώ, δηλαδή να γίνω τεμπέλης κανένα μία-δύο μέρες, δηλαδή να κάτσω κάτω από τον ήλιο. Δεν μπορείς, αλλά την άλλη. Δικαιούσε να φιλοσοφήσω όπως κάθε άνθρωπος, αλλά δεν δικαιούσε να περιγελάς εσύ με τον Χαζονάκο τον άλλον, τους ποιητές τότε. Επίσης, ένα παράπονο. Τρίτη φορά θα κοπείς, φίλε. Κόπησε λοιπόν, τώρα, διάλειμμα έχουμε τώρα. Χαζονάκος. Από Χαζονάκος. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. goldmall.gr. Δείτε σήμερα. Χειροποίητο το πασχαλινό τσουρέκι μόλις με 8 ευρώ και 40 λεπτά με τη μοναδική γευστική υπογραφή του σαχαροπλαστείου Αφέροφ στο κέντρο της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Είναι μεγάλη εβδομάδα και καιρός να φάμε λίγο γύρο. Πηγαίνουμε λοιπόν στις γύρω καρβουνιές όσοι θέλουμε να φάμε γύρο. Εγώ θα πάω Μεγάλη Παρασκευή βράδυ στο 231-09-88-198, γιατί είμαστε και κάποιοι που είμαστε ασθενείς. Εγώ είμαι ασθενής στο μυαλό και οδηπόροι, είμαι οδηπόρος στη ζωή. Οπότε έχω, ας πούμε, και χριστιανός να ήμουνα, είχα μια δικαιολογία. Ασθενής στο μυαλό, οδηπόρος στη ζωή. Τραβάω στις γύρω καρβουνιές, γύρω στα κάρβουνα, με όρθια ψισταριά να πούμε βολίδα, στο 231-09-88-198.
Επίσης, άμα θέλω, χαρτομαντία. Μεγάλη εβδομάδα, παίρνω τηλέφωνο την κυρία Μαρία Χαντζή. Όχι Χαντζή μεταβ, Χαντζή. Είναι από την Ανατολή. Αντί να πάω και για να μπλέξω με τις εκκλησίες και τα λοιπά, μπορεί να μπλέξω με τις χειρομαντίες. Ελεύθερος άνθρωπος είμαι. Μπορεί την Τρίτη να πάω να ακούσω τον ακάθιστο ύμνο και την Τετάρτη να πάω στη χαρτομαντία. Όσοι λοιπόν θέλετε να πάτε στη χαρτομάντισσα, άντρες ή γυναίκες, και θέλετε να δείτε το μέλλον σας, 6-9-49-77-42-63. Επαλαμβάνω, που έλεγε ένας καθηγητής μου, ο Αλεξάκης, τα θρησκευτικά, ο οποίος με έβγαζε από την τάξη. Ραπτόπουλε, παίρνα έξω. Τι ραπτόπουλε, ο Θεός, ύλη πνεύμα. Ήλι, του έλεγα. Παίρνα έξω ραπτόπουλε. Του βγάζε ένα 50 άλλο, 50 ευρώ. Χαρτομαντία λοιπόν. 6-9-49-77-42-63. Μια άλλη φορά με βγάζει έξω. Πες μου, λέει, για τον προφήτη Δανιήλ. Να σου πω, λέει, για τον Βασίλη Δανιήλ, τον ξέρω καλύτερα. Ποιο Βασίλη Δανιήλ? Λέω, στην Καβάλα, λέω, γεννήθηκε εκεί το 38, έκανε προπονητή στον Ηρακλή Καβάλας, παίρνα έξω από την τάξη. 12 στο τρίμηνο. Πάλι καλά, μας περνούσε την τάξη δηλαδή. Καλημέρα, επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Ο Κώστας ο Αεκδής από Χαλάνδρη είμαι. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε? Εσύ τι κάνεις? Καλά είμαι και εγώ. Να σε ρωτήσω, μέχρι πότε έχετε εκπομπές? Γιατί ενδέχεται Τετάρτη Πέμπτη να ανέβω πάνω Θεσσαλονίκη, μήπως περάσω. Ναι, άμα ανέβεις Τετάρτη Πέμπτη, θα βρεις τα μικρόφωνα άδεια και τις καθαρίστρες εδώ να μαζεύονται τα σπόρια, να πούμε. Δεν έχεις εκπομπή Τετάρτη. Τι να κάνω, αφού ήθελα να κάνω Πάσχα αυτή, τι να κάνω εγώ τώρα? Θα πάω μετά, μετά το Πάσχα, μετά τις γιορτές, από Τρίτη, Τετάρτη θα ξεκινήσει. Ηλίθιε Τετάρτη. Όχι, συγγνώμη. Εγώ είμαι. Μαλάκ. Ναι. Έχουμε ηλίθιε. Συγγνώμη. Μπερδεύτηκα, εμένα λέγανε. Έχουμε εκπομπή ρε την Τετάρτη. Έλα. Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν. Είχα πάει στον Ατρόμητο. Ναι. Βασικά πήγα και με το Ατρόμητο Σπάουκ. Πήγα και με το ΑΕΚ. Σε φιλικά μα πήγε με τα γάρι. Φιλικά μα και Ατρόμητο, τα γάρι. Ατρόμητο Σπάουκ. Κοίταξε να δεις. Είχα μια πρόσκληση και είπα να πάω να δω τον Πάουκ από κοντά, να δω κάποιους παίκτες. Τζάμπα πήγε δηλαδή. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Καλά έκανες. Καλά, δεν έκανα. Στην οδό κούτρα μένεις κι εσύ. Όχι, όχι. Είχα πρόσκληση στα VIP, οπότε θα σου πω και για τα εξωαγωνιστικά, θα πω και για τα αγωνιστικά. Ναι. Λοιπόν, δίπλα μου ήταν ο Μπρούνο Τσιρίλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήταν. Το συμπαθώ πέρα, πάρα πολύ. Μάνατζερ είναι. Είναι μάνατζερ, μάλιστα. Mm. Είχε και μια γάζα στη μύτη, δεν ξέρω τώρα. Θα έκανε σπάρινγκ με τη γυναίκα του, φαίνεται. Πολύ πιθανό. Το συμπαθώ πολύ. Είδαμε χαρά ότι υπήρχε διαφήμιση του Μετρόπολης και της Μέτροσπορς στις πινακίδες. Ανεβαίνουν οι μετοχές. Πανελλήνιες ευέλειες στο Μετρόπολης. Πολύ σημαντικό αυτό και δεν, είναι, και δεν είναι, φαίνεται τυχαίο το γεγονός ότι ακούνε πάρα πολύ από Αθήνα. Επίσης, πώς ακούνε, αφού δεν ακουγόμαστε εκεί? Μέσω ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ ακούω. Εγώ πώς παίρνω από την Αθήνα τηλέφωνο? Ακούω από τα Ερδιανά, δεν γίνεται αυτό. Mm. Διαφήμιση του Μακεδονία Παλάς επίσης το ημίχρονο. Ποιο? Από τα, στον Ατρόμητο. Τα μεγάφωνα του Ατρόμητου. Και τι περίμενε, να χάσει ο Ατρόμητος? Να χάσει ο ΠΑΟΚ? Όχι, σίγουρα δεν το περίμενα αυτό, αλλά δεν περίμενα να ακούσω και διαφήμιση του ξενοδοχείου. Να μην τυχώθει τώρα, θέλω να πάρει τη ζάχαρη ο κοντός. Παρόλα αυτά πάντως. Να πάρει τη ζάχαρη. 20 χρόνια οι συνδικαλισταράδες, οι κλεφταράδες κλειστοί την έχουν τη ζάχαρη εδώ, στο πλατή η Μαθίας. Άρα με λίγα λόγια μπορεί, όπως έλεγε ο προηγούμενος Παοκτζής, ότι η χρονιά του ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη, αλλά με πολλά φιλικά παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή αυτό να το βάζουμε μέσα στην εξίσωση, ας μην το βγάζουμε απ' έξω. Παρ' όλα αυτά πάντως έγινε ένα ψηλό επεισόδιο με κάποιους διοικούντες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πανηγύριζαν στα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Όχι, ένας φύλαδος πανηγύρισε βλάξη εκεί προς τα αριστερά του και πήγε ο Γκαγκάτσης και τον έσωσε. Όχι. Όταν μπήκαν τα γκολ του ΠΑΟΚ, υπήρχε μια ομάδα από 10 άτομα περίπου, η οποία ήταν στα επίσημα και οι οποίοι πανηγυρίσανε. Ίσως εκεί κάτι υπόθηκε και έγινε κάποιο επεισόδιο, πήγε αστυνομία, αλλά δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο, να λέμε και την αλήθεια. Πάντως, ξύλο έπεσε, ρε φίλε, ξύλο. Όχι. Ξύλο, φάπα δεν έπεσε. Όχι, όχι, όχι. Ούτε να το πει στο επεισόδιο. Επεισόδιο κάτι χωρίς ξύλο δεν είναι επεισόδιο. Λεκτικά, λεκτικά. Λοιπόν, λεκτικό επεισόδιο δεν υπάρχει. Να σου πω και για τα αγωνιστικά δύο πράγματα. Πολύ αργός ρυθμός, εξασθενημένη αντίσταση του Ατρόμητου, αυτό ήταν γεγονός. Πολύ κακή ημέρα, Βασιλάκη. Κακός ο Μανσόρ, πολύ επεπεσμένος ένα μήνα, είχε νέα κεφάλι να πούμε, πρίστηκε από τα σάντουιτς, τι είναι εδώ. Δεν μ' άρεσε καθόλου, ούτε ο Μπουσουλατζής, πολύ τίποτα. Πολύ πεσμένο πάντως τον είδα τον Πεσμένο, πεσμένο, τα χαφ του Ατρόμητου, πολύ πεσμένα. Ο Μπουσουλατζής επίσης δεν έχει καμία δημιουργία. Εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Μπουσουλατζής. Εντάξει, έστω να δω δύο-τρεις κάθετες πάσες, ούτε αυτές τις είδα. Έτσι.
Αριστερά ήταν τρύπα, εντάξει, έλειπε ο Γιαννούλης εκεί πέρα. Ο Σάκης γίνανε και τα δύο γκολ από εκεί πέρα. Ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Μπρούνο. Αυτός νομίζω πρέπει να προσεχθεί και για μεταγραφή. Έξω αριστερά θέση του Άρντα, ναι. Ο οποίος άλλαξε και θέση όταν ο Ντιγκινί δεν πήγαινε καλά και του άλλαξε πλευρά. Πήγε ο Μπρούνο από τα δεξιά. Γενικά ήταν ανακατοσούρας, ήταν σε όλες τις φάσεις μέσα και ήταν ο καλύτερος παίκτης. Αυτός πιστεύω θα πάει για μεταγραφή σε άλλη ομάδα. Ατρόμητος, 5 ήττες φέτος, 4 από τον ΠΑΟΚ, 9-2 τα γκολ, σταματάω εκεί. Πάω στον ΠΑΟΚ γρήγορα. Είδα το Μάτος να παίζει περισσότερο τρίτο στόπερ και όχι δεξιμπακ, διότι ανεβαίνει ο Βιερίνα από τα αριστερά και ο Μάτος παρέμενε πίσω από το. Βέβαια, αυτή είναι εντολή του προπονητή. Κλείσε στα χαφ, στο κέντρο της άμυνας, μη φάμε την κόντρα, γιατί είσαι γλίγορος. Έξυπνο αυτό, μου θυμίζει. Κοίταξε, ο Λουτσέσκου καλά έκανε και πηγαίνει σε μοιρασμένα ανεβάσματα. Τον ένα τον μπακ και τον άλλον. Σωστό. Επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ από τα μπακ, μοιράζει τα ανεβάσματα και καλά κάνει. Διαχειρίζεται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τις ανάσες, τις ισορροπίες των γραμμών κτλ. Καλή κίνηση είναι αυτή. Μου θυμίζει σωστή. Αλέφαντο, αυτό που πάντοτε λέει ο Αλέφαντος, όταν ανεβαίνει το ένα μπακ, το άλλο μένει τρίτο στο. Πού να ανεβάσει δύο μπακ ο Αλέφαντος, τρελώσε. Μόνο στο ρίσκο απάνω. Ναι, μόνο στο ρίσκο που πρέπει να ανοιχτείς. Ο Βιερίνια έπαιρνε τις περισσότερες. Να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Είναι και τι ποιότητα έχουν επιθετικοί τα μπακ σου. Όταν τα μπακ σου είναι Βιερίνια και Μάτος, είναι Χουλτ, ξέρω εγώ, και Γκάλο, θα τους ανεβάσεις. Άμα, ας πούμε, ένας μπακ είναι καλός στα ανεβάσματα και ο άλλος δεν είναι, μπορεί να ανεβάσει ένα χάφ από εκεί. Να κάνεις τέτοια κίνηση, να πούμε, καταλαβες. Σωστό, έτσι, συμφωνώ. Έτσι. Αυτό επίσης που δεν περίμενα είναι ότι στα ανεβάσματα του Βιερίνια έβλεπα τον Μπέλκα να πηγαίνει προς τα αριστερά και πολλές φορές κάλυπτε τον Βιερίνια. Εγώ περίμενα ο Μπέλκας να παίζει πιο πολύ. Ο Μπέλκας είναι πολύ καλός αθλητής. Έχει μειονέκτημα όταν αμήνεται ο ΠΑΟΚ και έρχεται σαν τρίτο χαφ. Κάνει πολλά φάουλ με κάρτες. Είναι πιο φορ. Ναι. Ο Μπέλκας δηλαδή, όχι το παιδί ότι δεν έρχεται πίσω, έρχεται, αλλά η ποιότητα των μαρκαρισμάτων του είναι μέτρια έως κακή. Δεν το κάνει επίτηδες. Δεν μπορεί. Ναι. Σε αυτό ναι. Το κομμάτι ο Πέλκας. Δηλαδή, ας πούμε, άμα το γυρίσει σαν τρίτο χαφ και μαρκάρει, μπελάδα βρεις. Έρθει πολύ κοντά στην. Αν πάρει όμως την μπάλα η ομάδα, ο Πέλκας με το Βιερίνια και το Μάτος μπορεί στο σπριν των 30 μέτρων, 40 στην κόντρα, να περάσουν τον οποιοδήποτε παίκτη. Στο αμυντικό κομμάτι έχει προβλήματα. Σωστός. Πάμε παρακάτω. Σωστός. Ο Πέλκας για μένα ήταν ο καλύτερος παίκτης, ήταν ο πιο αέρινος, ο πιο γρήγορος, έχει πλαστικότητα στις κινήσεις. Όταν έφυγε ο Ρουφατράβας ο Χαρίσης με τον Τζόνι Βόκερ από τη Θεσσαλονίκη, καλός χάφαλα έπινε, είχε παρασύρει και τον Πέλκα σε κάτι τέτοια. Πήραμε την Πόρσε εκεί 240 χιλιόμετρα την ώρα με το κοντέρ, να πούμε και τέτοια. Ο Πέλκας από τότε που έφυγε ο Χαρίσης έχει γίνει αθλητάρα, έχει πλακώθει σε ατομικές προπονήσεις, βελτίωσε τα πόδια του, έκανε ωραία πράγματα. Σώθηκε. Μπράβο του. Αυτό. Άντε, μπράβο. Να πούμε τα καλά πράγματα. Αυτό σημαίνει φιλοδοξία και προσωπική βελτίωση. Είναι πολύ σημαντικά για να παίκτη αυτό. Όταν βλέπω ένα αθλητή μέτριο, ο οποίος, ας πούμε, έχει αδυναμίες και δουλεύει πάνω στις αδυναμίες και τις βελτιώνει, μόνο εύσημα μπορεί να πάρει από την εκπομπή. Έχει πολύ καλά κουμπίματα. Ο Πέλκας τον έβλεπα. Φύγε! Φύγε, Χαλανδρινέ, φύγε. Θα μου φάσει την ώρα. Λέμε. Είσαι λίγο παραλαπίπας. Επόμενη γραμμή. Ναι, ωραία τα λες όμως. Λέγε. Κωνσταγωνέ. Μάλιστα. Κωστά. Έλα. Οφείλω να σου δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ποια από όλες? Για αυτήν εδώ την βραδινή. Α, τη βράδυ, ναι. Γιατί βράδυ. Με τη. Ναι. Είσαι ο μόνος που κρατάς σε καταστολή τους παοξίδες. Καταστολή, γιατί το λες? Καταστολή το λέω με την έννοια ότι τους κρατάς με το μυαλό στη θέση τους. Γιατί κάτι ραγκάτιδες, κάτι μπούζι, κάτι δεξιά, κάτι. Τι τους κάνουν αυτοί? Τι τους κάνουν? Τους φουσκώνουν, ρε παιδί μου. Πρέπει ο καθένας έχει το ρόλο του. Εγώ έχω το καθήρα να τον ξεφουσκώσω τον λάστιο. Έχει, μπράβο, φουσκώνει, μπράβο, εντάξει, ναι. Μπράβο. Είμαστε ένα ραδιόφωνο, ναι. Πολυπική ησύλης και κατά κάποιο τρόπο ελευθερίας απόψεων, τοποθέτησης κτλ. Ναι, σε συγχαίρω για αυτόν τον λόγο, γιατί είναι αναγκαίος ο ρόλος στο ράδιο. Μα ο παοξής παραγωγός θα επηρεαστεί και από το συνέστημά του. Δεν είναι τρομερό πράγμα. Το συνέστημα, ακού να δεις, χρειάζεται ο ακροατής και ο τηλεθεατής και το συνέστημα και τη λογική. Αυτά να τα παντρέψουμε, να θα βγάλουμε για μια καλό μείγμα να πούμε. Δεν οδηγεί σε λάθος συμπέρασμα. Ναι. Οδηγεί σε λάθος, δηλαδή εσύ συναισθηματικά άμα γουστάρεις μια γυναίκα, δεν θα οδηγηθεί σε λάθος συμπέρασμα. Εάν πας στο συνέστημα, χαμένος θα βγεις.
Πρέπει να βάλει ακόμα και στο συνέστημά σου. Με μία που δεν μιλά, με μία που δεν μιλά. Δεν θα οδηγηθεί σε λάθος συμπέρασμα. Κοίτα. Από το συνέστημα. Θα πρέπει για να πετύχει πράγματα να εκλογικεύσει και το συνέστημά σου. Δύσκολο αυτό που σου λέω. Σε αυτή την ηλικία το προσπαθώ. Όχι, στα νιάτα δηλαδή. Δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορείς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ τα βλέπω νέους ανθρώπους να λειτουργούν με το συνέστημα, μ' αρέσει. Μα όταν βλέπω 60 χρόνια να δούμε 70, να είναι οπαδό, μου έρχεται να του δώσω κάτι καστούκια στη μασέλα. Το 6-8, το 6-8 στο πρωινό. Με την κοπέλα που είναι. Πού να ξέρω, ρε φίλε, 6 με 8, πού να ακούσω εγώ ραδιόφωνο με την κοπέλα. Θέλω να σου πω. Τα σάλια μου τρέχουν στο μαξιλάρι, απολαμβάνω τον ύπνο και την ώρα να πούμε. Και καλά κάνει. Έχω τη μήνυ στα πόδια μου με γαργαλάει εκεί πέρα. Ναι. Και καλά κάνει. Ναι. Και πολύ καλά κάνει. Γιατί εγώ όταν τυχαίνει. Δεν μπορώ, το κλείνω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, είναι τραγικό άνθρωπο. Πάμε επόμενη γραμμή. Να τον πάρει και να το σκίσει. Επόμενη γραμμή. Κάθε ένας έχει το ρόλο του. Ο οπαδός που πιάνει μικρόφωνο θα λειτουργήσει με το συνέστημα. Ο παράφρον Ραπτόπουλος θα λειτουργήσει αλλιώς. Ο συναισθηματίας με τη λογική Ραγκάτσης θα λειτουργήσει αλλιώς. Κάθε ένας έχει ένα ρόλο. Δεν τον παίζει το ρόλο σκηνοθετικά. Αυτό του βγαίνει. Καλημέρα. Κορτσά. Μάλιστα. Με ακούς? Σ' ακούω. Θα πω κάτι. Να πεις. Τον αγώνα δεν τον έχασε ο Σαββίδης, το χάσανε εκεί γύρω του που τον προσέχανε. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, αυτή η φρουρή και τα επίσημα πρόσωπα που λέμε του ΠΑΟΚ, αυτή που ξέρουν να ράβουν και να ξεράβουν να πούμε, αφού ξέρανε ότι... Δηλαδή, οι φρουροί χάσαν το πρωτάθλημα. Ναι, αγόρι να μου, εγώ θυμάμαι ότι ένας από πίσω του, το από πίσω και του είχε αγκαλιά ένας μαντράχαλος δύο μέτρα να πούμε. Μαντράχαλος δύο μέτρα. Ναι, τον είχε αγκαλιά, τον Βοσάβη τον είχε αγκαλιά και αυτός σήκωνε τα χέρια και έκανε. Δεν έπρεπε να τον πάνε, να τον επιτρέψουν. Και χάσαμε το γήπεδο, το πρωτάθλημα και τώρα εγώ δεν πρέπει να ξαναδώ το πρωτάθλημα γιατί είμαι και πιτσιρίκος, κατάλαβες. Πόσο είσαι? Πόσο είμαι, λες, λέγε. 77. Βάλε κι άλλα. 81. Βάλε κι άλλα. Πόσο είσαι, ρε διάολο, ξέχασες. 83. Ας σου πω κάτι. Ξέρω, ναι, η φωνή σου ναι. Είναι τόσο δυνατή. Είναι. Που θα ξεχάσεις να πεθάνεις και θα δεις πρωτάθλημα. Μ' αρέσει αυτό που λες, Μπαγάσα, αλλά όρος είναι όρος, δυνατόν τώρα και επειδή είσαι 83 η φωνή σου, δηλαδή μπορεί η χειραψία να με κάνεις και να με λιώσει το χέρι εσύ, ρε. Να σου πω και ένα άλλο, θέλεις. Ό,τι γουστάρεις. Πήγα προχτές στο ρολόγο. Στο ποιο, στο φίστα, το φίλο μου. Στο ρολόγο, στο Βακαλόπουλο, έχω φίλο. Άλλος Βακαλόπουλος, ναι. Ναι, με έβαλε το εργαλείο να πούμε. Κάτι στου ξύματα, ξέρω εγώ, μου λέει, έχεις, μου λέει, πώς τώρα μπορώ να σου το πω. Προστάτη εκείνη. Σαν να είσαι, λέει, 60 χρονών, ακούς. Ναι. Σαν να είσαι 60 χρονών. Πάει αυτό, τώρα από κι ένα άλλο. Ερώτηση. Ναι. Διάθεση για έρωτα, όχι να ερωτευτείς, να κάνεις σεξ, έχεις. Θα σου, Κώστα, τώρα αυτό θα σου πω, Όχι, μην το πεις πρόβλημα, σαν άντρας πες το, ναι. Ναι, ο καθαρές δεν έχει. Έχω. Έχεις, ε. Έχω, αλλά δεν μπορώ να με πεις όπως ξέρεις τώρα. Πάντως έχω. Δηλαδή, θες, ας πούμε, αν δεις κανένα γάμπα, ας πούμε, φτιάχνεις. Έχω γάμπα, έχω γάμπα. Σε χάσει να πεθάρεις, φύγε. Όχι, θα σου πω και ένα άλλο θα σου πω. Πες ό,τι θες. Ένα άλλο, τελευταίο. Ό,τι γουστάρεις. Την Καλουτά την είχε γκόμενα ο Λάκης ο Λουκανίδης και όχι ο άλλος που είσαι Αλέφαντας εσύ. Εγώ δεν είπα ότι την είχε την Καλουτά, τη Σπεράτζα Βρανά είχε ο Αλέφαντος γκόμενα. Είναι Σπεράτζα Βρανά, ναι. Ναι. Την Καλουτά την είχε ο άλλος ο μεγάλος. Ο Κωνσταντάρας την είχε την Καλουτά γκόμενα. Ο Κωνσταντάρας. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε την Καλουτά. Ναι, και ο Λουκανίδης είχε την Βρανά, ρε. Η Βρανά η γυναίκα. Ναι. Μπορεί να άρεσε τους αθλητές και καλά έκανε. Και ο Αλέφαντος πέρασε μια βόλτα από εκεί με είπε. Καλά, καλά. Ναι, τα ερωτικά. Μ' αρέσει, ρε Μπαγκάσα, ό,τι λες είναι σωστά. Ναι. Αλλά δεν μ' αρέσει καμιά φορά που λες. Άντε, μωρέ, γέρος είναι μπαλαμπάλ του χαμού. Μίλα, πεθάνει, θα κάνει να. Όχι, δεν το λέω αυτό. Ο Λονβέρδος το λέει. Αυτά να μην τα λες. Ο Λονβέρδος. Να, πολλοί ζουν, είπε οι ηλικιωμένοι και πολλοί ζουν. Και εσύ, ρε Λονβέρδο, νέο είσαι μέχρι τα μάγουλα. Δηλαδή, γιατί να πεθάνουν οι άλλοι, επειδή φάγατε τα λεφτά, λέει κλεφταράδε, να πούμε. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό. Εγώ δεν μου έρθει κανένα άλλο τώρα. Τι θες. Τελευταίο αυτό. Ναι.
Θέλω να, μια μέρα το κόκκινο. Και σένα να στείλω τον Νικό. Έχω ταξί. Ταξί, εγώ μεγάλο αγώνια οδηγάει. Ναι. Να σα πάρει και να πάμε να γουστάρουμε όπου θέλετε. Έτσι για μια ώρα, περάσει την ώρα μα. Κοίταξε, τα γούστα του κόκκινου είναι διαφορετικά. Μπορώ. Ο κόκκινο είναι του φαγιού, εγώ είμαι του σεξ, να πούμε. Κατάλαβε. Να πάρουμε και μια για του σεξ, ρε. Και τι απαφάμε σαν τα βόδια δηλαδή. Θα πάμε να φάμε, θα πάρουμε και καμιά με για το σεξ. Έχει και για σεξ. Μ' αρέσει, είσαι σε καλή κατάσταση, βγήκε. Θέλω να σα ταμώσω, το ξέρει. Να μα ταμώσει, θα πάρει το ταξί και να έρθει. Θα έρθω, ρε παγκάστα, θα έρθω. Φύγε. Όποτε γουστάρει, ανοιχτή η πόρτα μου για σένα. Που όπου φωνάρω ο κερατά, 83 χρονών, αυτό ούτε 58 να ήταν. Φωνάρα. Πιστεύω και η χειραψία του θα ήταν πολύ γερή. Ε, τι λες. Μπορεί να σε κάνει χειραψία και να σου σπάσει τα χέρια. Και πήγε στον ουρολόγο, στον Βακαλόπουλο. Καλημέρα, ναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα, ρε, πού είσαι, μας πούλησε σήμερα, ρε. Δεν σε πούλησα, ρε. Ήμουνα σε κακό χάλι που σου είπα. Κακό χάλι, γιατί είχες? Γιατί ξαφνικά ένιωσα ρίγη και μου ανάψανε το καλοριφέρ εδώ πέρα, γιατί πήγαινα να κάνω πυρετό και τέτοια. Πήγαινε να κάνει πυρετό. Έχετε ναι. Το καλοριφέρ, τι, σου ρίξε τον πυρετό δηλαδή? Όχι, ζέστανε εδώ πέρα και ησύχασα. Καλά, την τσιγκουνιά σου δεν ανάβει το καλοριφέρ, από εκεί την πάτησε. Ποια τσιγκουνιά, μωρέκα, είναι καιρό για καλοριφέρ τώρα αυτό. Τέλο πάντων, εγώ πήρα για άλλο λόγο. Βγαίνει αυτό ο άξεστο που κάνει τον Ευγενή και μα λέει γαβρόκοτε και γυναικοτού. Ναι. Ντροπή του να αφήσει τα στοιχεία του να του κάνουμε μια μήνυση για να καταλάβει. Αυτός που βαυχαλίζεται με δίθεν επιτυχίες, ναι. Ότι δεν φέρονται έτσι σε 5 εκατομμύρια κόσμο. Καλά, πολλούς και αν είναι τόσο πολύ μάγκας, να μην κρύπτεται πίσω από την ανωνυμία του και να σέβεται και το σταθμό που τηλεφωνεί, γιατί δεν είναι μπατεσκυλαλεσιτζίδικο ο σταθμός. Έχει ένα επίπεδο. Mm-hmm. Τουλάχιστον όσον αφορά τις περισσότερες εκπομπές του. Από εκεί και πέρα μην τον ξανακούσω. Γιατί θα βρει άσχημο μπέλα από μένα. Οβα. Και δεν τον απειλώ, τον προειδοποιώ. Ποιοι είναι, ρε γυναικωτοί, σου έχουν κάνει κάτι σε θηλυκό μέλος της οικογένειάς σου και τα λες αυτά. Ε? Γεροντομαγκές και μια από την άλλη πλευρά. Καλημέρα. Ναι. Κωστή. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς τον. Πώς καταφέρνεις και βγάζεις το χειρότερο αυτό σε μερικούς, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ! Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, μέχρι τον παππού τον έβαλες τώρα να σε πει τις ωρέξεις του. Τι να σε πω. Κύριε, συγγνώμη. Δηλαδή, ρε, εσύ, ένας άντρας όταν έχει ωρέξεις είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, ένας παππούς που έχει ωρέξεις είναι υγεία. Μακάρι στην ηλικία τον έβαλες και εμείς έτσι. Λοιπόν, μα αυτός είναι ο στόχος. Με πρόλαβε ο κύριος Μαλάτος, δεν ήταν πριν. Ναι, με πρόλαβε γιατί εγώ ήθελα να αναφερθώ σε αυτόν εδώ τον μαγκίτη που απαιτεί ευγένεια και αποκαλεί τον άλλο χαζό. Κοιτάξτε λίγο τον καθρέφτη. Χαζονάκο. Κοιτάξτε λίγο τον καθρέφτη και μετά να αποκαλούσε τους άλλους χαζούς. Και σε θυμάμαι και προχθές έκανες ένα σχόλιο ότι θα είναι σκάνδαλο να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και μας το ανέλησες. Ξέρεις ποιο είναι σκάνδαλο, μαγκίτη? Ότι 5 χρόνια έπαιζες με διοίκηση πρωτοδικείου, παγκόσμιο πρωτοτυπία είχες και δεν έπαιζες και ότι φέτος έχεις κάνει 14 φιλικά. Ατρόμητο, Πανιόνιο, Γιάννενα, Κέρκυρα, στα πήρε ο πρόεδρος τα παιχνίδια και εσύ μου μιλάς για πρωτάθλημα και κοιτάς των αλωνών τα στοιχεία που τους λείπουν, έτσι. Για πες μας εσύ πώς πήρες πέρυσι το κύπελο που απαιτείς εσύ ισονομία και βρεις τους άλλους και βγάζεις κόμπλεξ με τους κάτω. Θα απαντήσω. Για πες μου τώρα, τι είπες? Όταν προλάβει να βγάλει γραμμή, γιατί βλέπω το κέντρο βαράει βολίδα να πούμε, μπορεί να απαντήσει όμως. Έχει το δικαίωμα να θέλει. Όχι, θέλω να βγει να μας πει, γιατί μας το παίζει μιλίχες, απαιτεί ευγένειες και το στόμα του είναι μεγαλύτερο προφανώς από το πόη του. Και να μας πει, να ξέρουμε πού αδικήθηκε φέτος ο ΠΑΟΚ και πού ευνοήθηκε. Ένα παιχνίδι δεν καθάρισε ο πρόεδρός σου στην Τρίπολη και έκανε μπούκα μέσα. Τιμωρήθηκε για την μπούκα, ρε. Στα Γιάννα που μπήκε και έβγαλε στον κόσμο, τιμωρήθηκε, ρε. Για βγες να μας τα πεις αυτά και μετά να μιλάς για ισονομίες. Εσύ που έβγαλες και αρθράκι στα social media και αποκαλείς τους άλλους χαζούς. Κοίτα στον καθρέφτη να δεις πρώτα και μετά. Καλό βράδυ, Κωστή. Καλό βράδυ. Να ανάψουν λίγο τα αίματα μεγάλη εβδομάδα. Έτσι να φάνε λίγο χορταράκι μεγάλη Παρασκευή. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Βασίλης ο Παμίδο Φλόρινας. Βρε, καλό στο Μίντεο. Ωραία εκπομπή σήμερα. Βγήκε ο Παουξής και την άναψε. Την άναψε.
Δεν θα διαφωνήσω με τον προηγούμενο, εντάξει, λίγο να προσέχουν κάποιοι τι λένε. Έλα, μωρέ, τώρα να σου πω και κάτι. Ο Ραπτόπουλος είναι ένας άνθρωπος που βγάζει τα κακά στοιχεία του χαρακτήρα των άλλων. Εγώ μπορεί να βγάλω από Θεούσα να πούμε να γίνει Τζούλια Αλεξανδράτου. Μπορεί το άλλο να είναι, ξέρω εγώ στο Μοναχό και να γίνει, ξέρω εγώ, Μάρλον Μπράντο να πούμε. Άστο να πούμε, εντάξει, είναι δικό μου ταλέντο αυτό. Να λέμε και τα ταλέντα μας. Να θέλω να σχολιάσω κάτι σήμερα που είδα, που μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Τη δηλώσει το γραμμένο τη είδε. Τι, μίλησε ο γραμμένο. Μίλησε ο γραμμένο, βγήκε από τον τάφο που λένε. Βγήκε από τον τάφο ο γραμμένο. Είπε, λέει, ότι ήταν λάθο του Σαββίδη Μπούκα. Και ότι λίγο πολύ ψιλοξευτιλιστήκαμε παγκοσμίως. Ναι, γι' αυτό δεν μιλάει δύο μήνες ο Σαββίδης. Το βλέπω να παρακαλάει τον Κανελάκη να βγει στο Μετρόπολη στις 1,5. Μήπως το ψάχνει ο Σαββίδης τίποτα να το συζητήσουν κάτι ιδιαίτερο. Μα δεν το μιλάει, λέει. Ο Σαββίδης δεν το μιλάει το γραμμένο. Το θεωρεί ο οικογένεια Σαββίδη, το γραμμένο, ότι τον ξεγέλασε, να πούμε. Ότι δεν ήταν σωστά. Δηλαδή, ότι του δώσε 10 πόντους ο Σαββίδης και μισό πόντο δεν του δώσε ο γραμμένος. Στη ζωή, αν εξαιρέσουμε τη σχέση με τα παιδιά μας, οι υπόλοιπες σχέσεις είναι παρεδώσε. Σε αυτή τη σχέση λοιπόν ο Σαββίδης θεωρεί δικαίως ότι έδωσε 10 τόνους καρδούλες τον γραμμένο και πήρε, ξέρω εγώ, μια καρδιά με έμφραγμα από την άλλη μεριά, με βουλωμένες αρτηρίες από την άλλη μεριά. Έτσι. Μήπως έδωσε ο Μελισανίδης λεφτά και δεν νομίζω. Γιατί κάποιο πρέπει να τα δώσει, δεν γίνεται. Ο Μελισσανίδης μπράβο στέλνει, δεν έχει. Και σφαίρες. Κλείσε, επόμενη γραμμή. Να μην το προχωρήσουμε. Μαγιά του που πήρε το πρωτάθλημα. Εγώ γουστάρω την παραβατικότητα. Εντάξει, όπως την γουστάρω και στον ΠΑΟΚ την παραβατικότητα. Μ' αρέσει η παραβατικότητα. Αρκεί να έχει αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε παραβατικοί χωρίς αποτέλεσμα. Κατάλαβες. Σου λέει η σύγχρονη κοινωνία. Κλέψε, παιδί μου, αλλά μη σε πιάσουν. Άμα σε πιάσουν, είσαι κλέφτης. Άμα δεν σε πιάσουν, είσαι μάγκας. Θα σε πιάσουν, χαζέ. Επόμενη γραμμή, ναι. Κωστή. Μάλιστα. Τι κάνουμε, γεια σας. Καλό στον αλκοολικό ηθοποιό. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο επειδή έκανες ένα ενδιαφέρον γκάλωπ εκεί πέρα. Κάτι με τη θρησκεία, τι ερώτημα έκανες. Θες να τα ακούσεις πάλι. Αν θες να μου το θυμίσεις. Το θυμίζω γιατί με το αλκοόλ εσύ μπορεί να ξεχάσεις. Πιστεύετε ότι ο χριστιανισμός είναι ένοχος για πολέμους, χειραγώγηση και υποκριτική ηθική, ποινικοποίηση του έρωτα, στάση απέναντι στους ομοφυλόφιλους και κολλητιλίκια με κάθε εξουσία? Ναι ή όχι? Αυτό. Λοιπόν, σε ό,τι ανέφερες ασφαλούς και ναι. Αυτά τα ξέρουμε, είναι παλιά, δεν είναι καινούργια. Ναι. Από το μεσαίωνα να ρίξουμε μια ματιά, θα δούμε ένα. Ναι, πες για το μεσαίωνα να σε ακούμε. Μην γίνεις μεσαίωνας κι εσύ. Ναι. Ναι, άμα θα πάρουμε από το μεσαίωνα, ρε παιδί μου, και υπάρχουν πληροφορίες αυτές και κάνουμε μια έρευνα, ρε παιδί μου, και πούμε μια μέρα θα καθίσουμε να ασχοληθούμε, να δούμε τι έγινε. Πού να βρω χρόνο εγώ να ασχοληθώ με το μεσαίωνα. Έχω άλλο μεσαίωνα εγώ, ναι. Ρε, έχει ακροατές. Κάποιος από τους ακροατές μπορεί να θέλει. Να μιλήσει για το μεσαίωνα. Να ψάξει να ρίξει μια ματιά. Τέλος πάντων, για άλλο σε πήρα εγώ. Ναι. Για πάνω στο ίδιο θέμα. Λοιπόν, ξέρεις ένα από τα καφριλίκια των ημερών ποιο είναι? Ένα. Από τα καφριλίκια των ημερών είναι το εξής. Το ότι έρχονται και σου λένε καλό Πάσχα. Αυτό είναι καφριλίκι. Ξέρεις για ποιο λόγο? Why? Πόσοι πιστεύεις στην Ελλάδα Έλληνες γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη Πάσχα? Θα τους ρωτήσουμε τι. Ναι, κάνε μια έρευνα να δεις. Κανείς σχεδόν, ελάχιστοι. Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Πεσάχ, που σημαίνει πέρασμα. Το πέρασμα αυτό είναι το πέρασμα που κάνανε οι Εβραίοι που φύγαν από την Αίγυπτο, έτσι. Τι έγινε πριν το πέρασμα? Πεθάναν όλα τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Γιατί ήταν τιμωρία του Θεού τους. Άρα ουσιαστικά όταν κάποιος σου λέει καλό Πάσχα, ουσιαστικά είναι σαν να σου λέει, ξέρεις κάτι, εύχομαι να πεθάνει το πρωτότοκο σου. Ουσιαστικά αυτό σου εύχεται. Λες, και μία. Ναι. Αυτά άμα δεις, άμα το ψάξεις λίγο, άμα δεν βαριέσαι. Κάτσε, μπορεί να είναι του λαού αυτό που λέει καλή Ανάσταση, λέει. Εγώ σου λέω από πού έρχεται η λέξη. Ψάξε, η λέξη Πάσχα που έρχεται από το εβραϊκό Πεσάχ δεν είναι ελληνική λέξη. Καμία σχέση. Και γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε καλό Πάσχα και να λέμε καλή Ανάσταση, α πούμε. Πιο λογικό δεν είναι? Το πιο λογικό είναι να το καταργήσουμε το Πάσχα και να κάνουμε εκπομπές, να πάρουμε κανένα φράγκο παραπάνω.
Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ δεν τις βαριέμαι. Εντάξει, πέφτουν οι ρυθμοί όλοι σαν. Κλεισμένα τα θέατρα, κλεισμένοι κινηματόγραφοι. Ακριβώς. Εστιατόρια κλεισμένα, καφετέρειες κλεισμένες. Αγορά κλεισμένη. Σβήνουν όλα, ναι, ρε παιδί μου, σβήνουν όλα. Εγώ είμαι μαζί σου πάνω στο καπιταλιστικό θέμα. Την Κυριακή του Πάσχα έχουμε θέατρα. Πού, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε θέατρα. Άμα είναι έτσι, να πάμε, τι. Δεν πιστεύω, δεν νομίζω να κάνει κάποιο τόπιμα. Λοιπόν, θα σα κλείσω σήμερα με μία μίμηση. Μίμηση, γιατί να μα κάνει μίμηση. Όχι μίμηση, βρέ, μίμηση. Α, μίμηση. Όχι κάνει μίμηση, ξέρω εγώ, διάφορου. Θα κάνω κι εγώ μία μίμηση και θα σα αφήσω με αυτό. Λοιπόν, θα καταλάβετε σίγουρα ποιο πρόσωπο είναι. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμουρα. Φύγε μη σ' ακούσει ρε κρύε ο διευθυντής του κρατικού θεάτρου και σε απολύσει να πούμε. Επόμενη γραμμή. Γιατί δεν έγινε ηθοποιός ο Πούστης, γιατί. Καλημέρα, ναι. 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 Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Λοιπόν, Κωστή, έχω την εντύπωση ότι πραγματικά η ΑΕΚ προσπαθεί όλο το καιρό να απολογηθεί, γιατί θα πάρει ένα κλεμμένο πρωτάθλημα πλέον. Δεν νομίζω ότι έχει απολογητική. Συμβαίνει κάτι ανάλογο ό,τι έγινε με τον Ολυμπιακό πριν το 2008. Ένα είναι αυτό. Και για να πάμε λίγο στο παιχνιδάκι, όπως το έκανε ο φίλος μας ο ΑΕΚτής πριν λίγο, και να ρωτήσουμε ποιος ευνοήθηκε στο φετινό πρωτάθλημα περισσότερο από όλους, ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Ωραία. Δηλαδή έχουμε παραπάνω βαθμούς κλεμμένους που δεν τους δικαιούταν κανονικά, έτσι. Μάλιστα. Ποιος κέρδισε πιο πολλούς βαθμούς στο χορτάρι. Ο ΠΑΟΚ αλλά είχε και φιλικά. Ναι, και φιλικά, όπως το κάνανε ο συνήθως και ο Ολυμπιακός. Άμπρα, πάμε παρακάτω, ναι. Πάμε παρακάτω. Το Champions League τι μας δίνει φέτος. Μας δίνει, η δεύτερη θέση δίνει την έξοδο στο Champions League. Έτσι φυσικά με πιο δύσκολους αντίφαλους. Μάλιστα. Το κλεμμένο το πρωτάθλημα τι μας δίνει, Κωστή. Ένα πριν και ένα τίτλο ο οποίος θα είναι μαυρισμένος για φέτος και να το παίρνει. Ποιος θα είναι μαυρισμένος, ποιος θα είναι μαυρισμένος. Ο τίτλος αυτός. Ή το πάρει ο ΠΑΟΚ ή το πάρει η ΑΕΚ, είναι ένας τίτλος που πλέον έχει χάσει κάθε αξία. Έτσι λες εσύ. Για πάνε στη Φιέστα να δεις τι θα γίνει. Ορίστε. Για πάνε στη Φιέστα να δεις τι θα γίνει, λέω. Γι' αυτό ακριβώς συμφωνώ ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός θα υπάρχει παρατήσει, θα βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ, έτσι. Μάλιστα. Ηθικά είναι. Έχει κερδίσει τους περισσότερους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ηθική στο ποδόσφαιρο. Ωραία. Εγώ όμως παρόλα αυτά λέω ότι θα πρέπει να το γιορτάσει στον αγώνα με τον Πλατανιά να γίνει φιέστα πρωταθλητισμού και ο Σαββίδης να πληρώσει πριν πρωταθλητισμού, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που κέρδισε. Τι να πρωτοπληρώσει στα χαρτιά. Την ΕΠΟ, τους παίκτες, τις σαβούρες που του έχουν φέρει. Να πληρώσει πριν. Να πληρώσει το πριν πρωταθλητισμού που κάνουν οι παίκτες, γιατί το δικαιούνται. Λες, βεβαίως. Και να γίνει η φιέστα στη Θεσσαλονίκη, γιατί βασικά είναι μόνο ένας τίτλος στον για οποίο... Για πανηγύρια πρώτη είστε ρε πούστε. Για πανηγύρια πρώτη είστε. Πρώτη. Τι να τον κάνω αυτό το τίτλο του στον οποίο... Κωστή, τι να τον κάνω αυτό το τίτλο τον οποίο χαρακτηρίζουν μόνο οι Αθηναίοι σαν τίτλο, ναι. Ενώ στην ουσία δεν είναι. Πέρσι με τον Κρίζο Πόφιτς στο Παναθηναϊκό και πήρε το τίτλο, ορίστε. Πέρσι με τον Κρίζο Πόφιτς λάχανο τον Παναθηναϊκό, σφαγή, άρεσε. Δεν πιστεύω, Κωστή, στο 4-0 ναι. Να υπήρχε ένα θέμα Γκίζα. Ούτε οι αεξίδες πιστεύουν ότι πρέπει να μην πανηγυρίσουν τον Παναθηναϊκό. Οι αεξίδες όμως... Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Γιατί είστε όλοι οπαδοί. Γιατί. Δεν έχει να κάνει με οπαδισμό, Κωστή. Η αλήθεια είναι, όπως είπε και ο Λουτσέσκο, ότι έχω 58 βαθμούς αυτή τη στιγμή, χωρίς ένα παιχνίδι. Δεν πάνε να έχεις ό,τι θες. Πάρεις τη φιέστα να δεις τι θα γίνει και από 100.000 αεξίδες. Και η Τούμπα πρέπει να έχει φιέστα. Κάντε στη Τούμπα φιέστα. Φυσικά θα γίνει φιέστα γιατί είναι ο πραγματικός πρωταθλητής φέτος. Όλα τα άλλα, η ΑΕΚ θα γίνει. Εγώ λέω να δώσει και αυτό που πέταξε το χαρτάκι να πούμε. Μα συγγνώμη, δε Κωστή, τι να γιορτάσει η ΑΕΚ, ότι είχε 5 βαθμούς λιγότερους από τον ΠΑΟΚ στην τελική. Τι να γιορτάσει, γιατί να γιορτάσει. Θα πει στον άλλον, ρε φίλε, τι θα γιορτάσει. Μαμά, τι μαμά. Βγαίνει σε αυτού να γιορτάσει. Μαμά, τι μαμά. Θα πει στον άλλον, τι θα γιορτάσει. Επομένως, ο ΠΑΟΚ δεν δικαιούται να γιορτάσει. Όχι. Γιατί. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Τι να γιορτάσει ο ΠΑΟΚ, ρε. Τη μαλακία του που έχασε δικό του πρωτάθλημα.
Τι να γιορτάσει. Δεν το έχασε ο Πάουκ, το κλέψε. Τι να γιορτάσει. Θα πέφτουν από το Λευκό Πύργο με τα κεφάλια σαν του καμικάζι μπόξιδε. Τι να γιορτάσει. Μα δεν υπήρχε περίπτωση κοστί ο Πάουκ να το πάρει το πρωτάθλημα, να το κλέβαν όπω και να έχει. Ελλημένη απόφαση ήταν από τη στιγμή που πήγε σφαίρα στο γραμμένο, έχει τελειώσει το θέμα. Ποια είναι η επιτυχία του Πάουκ. Τα ματωμένα πρωτοσέλιδα με τι νεκροκεφαλέ. Αυτή είναι η επιτυχία του Πάουκ. Κοστί, δεν είναι μόνο. Σόφοι για τέτοια είστε. Πιστεύω ότι το κλάμα που θα ρίξετε θα υποβαθμίσει την οποιαδήποτε νίκη του πρωταθλήματος. Κλείσε. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Σταμάτα, θα βάλω και στο τσίρι ο ίδιος. Μη. Σε παρακαλώ. Επίσημη προσέλευση στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός 27.106 άτομα. Που σημαίνει ότι είχε 35.000 κόσμο μίνιμουμ. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, καλά, όσον αφορά το πρωτάθλημα, τέτοιο πρωτάθλημα ξεφτύλας, να το έχουν να το χαίρονται και ο Εξίδης και ο Μελισανίδης. Θα το χαίρονται. Και ο Τίγρης και ο Πάνθυρας και ο Λιοντάρης θα το χαίρονται. Λοιπόν, από και θα πέρα... Θα το χαίρονται γιατί με το 1 τρίτο του μπάτζετ του ΠΑΟΚ, το 1 τρίτο, και με το 1 δέκατο του μπάτζετ στην ΕΠΟ, θα πάρει πρωτάθλημα. Από εκεί και ο πέρα... Μελισανίδης θα πηγαίνει στο εστιατόριο με τους γορίλες και θα λέει... Τους Καραγκιόζηδες ξοδέψαν 3 φορές παραπάνω λεφτά. Πήρανε και τον άλλο τον Κιμίση, να πούμε, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, και τους το πήρα με μαγκιά, να πούμε. Από εκεί και πέρα. Έτσι τα λέει. Κοιτάζουμε. Κοιτάζει ο ΦΑΟΚ. Πρέπει να κοιτάξει την επόμενη μέρα. Α, αυτά τα λένε έτσι. Αυτοί που χάνουν τις εκλογές. Κοιτάμε την επόμενη μέρα, φιλελεύθεροι. Για το κύπελο. Πρώτον. Και για τη δεύτερη θέση και για μια καλύτερη μεταγραφική περίοδο το καλοκαίρι. Δεν μου λες. Για μια καλή νέα σεζόν. Δεν μου λοιπόν, λες. Και δεν το λέω για να πολιτικολογήσω. Αν χάσεις και το κύπελο, πώς θα νιώσεις. Ορίστε. Ορίστε. Πες ότι περνάει η ΑΕΚ, γιατί άμα περάσει η ΑΕΚ θα το χάσεις το κύπελο. Παρακάλω να περάσει η Λάρισα να το πάρεις. Καλά, αυτό δεν είναι σίγουρο. Και αν πας με τη Λάρισα στο τελικό, θα παρακαλάνε οι άλλοι να πουλήσουν εισιτήρια, δεν πηγαίνει κανένας κάτω. Λέω εγώ. Τέλος πάντων, για να κερδίσεις και χρόνο, πάω και σε ένα άλλο θέμα που έθεσες. Κέρδισε χρόνο, γιατί μάλιστα έχεις καιρό να κερδίσεις. Τέλος πάντων, όσον αφορά, είπε ο φίλος για το Πάσχα, η κανονική ονομασία είναι Λαμπρή. Ποια είναι αυτή, του Λάμπρου η αδερφή. Λαμπρή, ρε, εσύ, το Πάσχα. Από εκεί πέρα όμως, είναι άλλο το εβραϊκό Πάσχα και άλλο το Πάσχα των χριστιανών. Γιατί ο Χριστός Εβραίος δεν ήταν. Ναι, αλλά οι Εβραίοι δεν ήταν χριστιανοί. Ήταν χριστιανός ο Χριστός ή Εβραίος. Ορίστε. Ορίστε. Στην καταγωγή τι ήταν, ρε. Ρε, ήταν Εβραίος ο Χριστός. Στην καταγωγή, ναι. Άρα λοιπόν, οι Εβραίοι γιορτάζουν του Εβραίου το Πάσχα. Δικό σου, οι Εβραίοι γιορτάζουν την έξοδο από την Αίγυπτο. Ποια είναι Αίγυπτο, ρε, τι με μπερδεύει. Μην μπερδεύει με την Αίγυπτο τώρα. Τι Αίγυπτο. Ρε, ο Χριστός ήταν Εβραίος. Ναι, αλλά οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι είναι Ιουδαίοι. Δεν έχουν σχέση με τον Χριστιανισμό. Ο άλλος ήταν Χριστιανός και ο άλλος ήταν Ιουδαίος. Μην με μπερδεύει, ρε άνθρωπε. Θέλω να πω, ο Χριστός ήταν Εβραίος. Ναι. Εμείς βρίζουμε τους Εβραίους. Βρίζουμε το Θεό μας δηλαδή. Όχι. Αυτούς που το σταύρωσαν και τον καταδίκωσαν. Εγώ μην το τώρα όσον αφορά. Όσον αφορά τους Εβραίους που όλοι τους βρίζουμε και τα λοιπά, δεν έχουμε κάτι με την εβραϊκή φίλη και τα λοιπά. Ο λόγος που κατηγορούν οι περισσότεροι τους Εβραίους, και πάλι όχι όλους, είναι εξαιτίας του πλούτου που κατέχουν. Πλούτου. Εξαιτίας του πλούτου που κατέχουν. Επειδή είναι έξυπνοι Εβραίοι, ένα λεπτό ρε φίλε. Επειδή είναι έξυπνοι Εβραίοι και είναι οργανωμένοι και έχουν συσπήρωση μεταξύ τους, πρέπει να τους ζηλεύουμε τώρα εμείς. Άρα ο Χίτλερ καλά τους κυνήγησε. Αυτό λες. Για όνομα του Θεού, εσύ τώρα. Εκεί με μπερδεύει, ρε φίλε. Με έχει μπερδέψει, να πούμε. Καλά έκανε και τους κυνήγησε ο Χίτλερ, ναι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τι είναι αυτά που ακούω τώρα. Τι είναι αυτά που ακούω. Σε ρωτάω, ρε φίλε, τι είναι αυτά, τι θυμώνει. Δηλαδή, εδώ στο τέλος του πάνω θα πρέπει να δώσει όλα, έτσι. Ρε Χριστιανέ μου, ζηλεύει του Εβραίου επειδή έχουν πλούτο. Όχι, δεν ζηλεύω προσωπικά κανέναν. Ποιο του ζηλεύει τότε. Από εκεί και πέρα. Αυτοί που κάνουν 12 ώρες στο καφενείο Σταυροπόδι και βρωμάνει μασχάλες από την Απλησιά, ας πούμε, αυτοί, τι. Από εκεί και πέρα όμως, η αλήθεια είναι ότι τα μεγάλα κεφάλια, είτε σε πολυεθνικές είτε σε ομίλους, ναι, είναι Εβραίοι.
Για στο σέντρο για τότε ο Χίτλερ να μην γινόταν. Να γινόσασταν εσεί. Τώρα. Α αφήνατε το Χίτλερ να μπει εδώ, να κάνει 600 εργοστάσια, να φτιάξει μια Μπουντεσλίγκα και να είχαμε και. Γιατί. Δεν σ' αρέσει, λοιπόν, Ήθελε το συνήθειε. Καταρχήν ο Χίτλερ. Έκανε καραμαλίε εδώ, Καταρχήν ναι. Ο Χίτλερ έκανε εγκλήματα όχι μόνο στου Εβραίου και σε υπόλοιπου πληθυσμού, εντάξει. Και ο Μεγαλέξανδρο φεσκόταν τον κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα, δικό μα ήταν όμω. Μεγαλέξανδρο κατάφερε να ενώσει λαού. Έχει φάει κεφάλια κι αυτό τώρα, άσε τώρα ενώσει λαού τώρα. Από εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα τώρα ζηλεύει στου Εβραίου γιατί είσαι απένταρο σαν και εμένα εσύ και οι Εβραίοι έχουν φτάσει. Και το Μεγαλέξανδρο τον Χίτλερ. Γιατί δεν σκότωνε ο Μεγαλέξανδρος. Όσον αφορά τώρα. Κάτσε ρε φίλε. Επεκτατικό πόλεμο δεν έκανε ο Μεγαλέξανδρος. Επεκτατικό, αλλά ένωσε. Ένωσε. Και ο Χίτλερ θα ένωσε. Τι θα έκανε. Όχι. Από πού και που θα ένωνε. Βλέπεις, Από πού και που θα ένωνε. Ξέρω εγώ. Τι θα έκανε. Ήθελε να βγούμε γαλανομάτιδες ξανθοί όλοι. Τους μαύρους δεν τους ήθελε. Στο Κυρκής θα είχαν πρόβλημα, να ξέρεις. Εναντίον των μαύρων δεν είχε κάτι. Ορίστε. Εναντίον των μαύρων δεν είχε κάτι ο Χίτλερ. Ναι. Έτσι, είχε εναντίον κάποιων συγκεκριμένων φίλων και κάποιων πολιτικών πεπιθήσεων. Και όσο βεβαίως το πολεμούσαν. Ναι. Συγκεκριμένα εναντίον των μαύρων βέβαια δεν είχε κάτι. Ναι. Γιατί όταν πήγε στην Αφρική, είτε και σε αραβικές χώρες που ήταν γαλλικές αποικίες, εκεί τον υποδέχτηκαν σαν απελευθερωτή τον ναζισμό. Όπως τον μεγαλέξανδρο, τον σαν απελευθερωτή δεν τον είδαν. Πού. Πού λέει. Φύγε φίλε, με κούρασες. Επόμενη γραμμή, με μπέρδεψες. Με μπέρδεψες. Μπέρδεψες τους Εβραίους με τον Χριστό. Μπέρδεψες, να πούμε, τις θρησκείες. Μπέρδεψες το Χίτλερ με. Με μπέρδεψες, φίλε. Με μπέρδεψες. Με αποσυντώνησες, να πούμε. Καλημέρα, ναι. Με αποσυντώνησες. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε. Αραμαίος ήταν ο Ιησούς. Άντε, μπράβο. Ήταν Αραμαίος. Ξέρετε ήταν Αραμαίοι. Δεν ξέρετε ο Θεός σας ότι ήταν Αραμαίος. Πού να ξέρετε. Μόνο να τρώτε τα βόδια και τα κατσίκια το, και να κάνετε τις πλήνες σας, να πούμε, και τις χοληστερίνες 450 στα πρόεδρα εμφράγματος κάθε Πάσχα. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα, γιατί εδώ μπερδέψαμε λίγο γιορτές, Πάσχα, τα ποδόσφαιρα, τα πάντα, να πούμε, πήρα να αλλάξω λίγο το χρώμα της. Το Πάσχα ήταν εβραϊκή γιορτή και γιορταζόταν σε ανάμνηση της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο. Μέσω της Ερυθράς Μαύρης, πώς τη λέγανε, θάλασσας. Την εποχή του Πάσχα συνέπεσε και η ανάσταση του Χριστού. Και έτσι έγινε το επεισόδιο, να πούμε. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά αλλάξουμε λέω, λίγο το χρώμα της. Ναι, πάλι, ό,τι θες, πάει, πες ό,τι θες. Να σου πω δηλαδή. Ήταν αραμαίος, αραμαίος. Επειδή σε αγαπάω και σε εκτιμάω. Ναι. Είμαι εδώ με μια γυναικάρα μιλφάρα, το λέω και μπροστά της, να ξέρεις τώρα δίπλα μου κάθεται, δεν θέλει να μιλήσει το τηλέφωνο. Δηλαδή, τι μιλφάρα είναι. Μιλφάρα είναι. Είναι χωρισμένη, έχει παιδιά εδώ. Με έχει κάνει να πούμε. Πόσο ετών είναι η Μιλφάρα. Πόσο ετών. 37. Πότε πρόλαβε, πότε έκανε παιδιά, πότε χώρισε η Μιλφάρα. Εσύ πόσο είσαι. Εγώ είμαι 24, είμαι, αλλά δεν με έχει ζωρίσει να πω. Βάλτε κάτω, κάτι και ένα παιδί ακόμα, εσύ. Όχι, ναι. Ρε τρελός, ναι. Α πούμε τώρα στα δύσκολα από τώρα. Κάτσε να κάνουμε εδώ. Βάλε προφυλακτικό και κάνε έρωτα με τη Μιλφάρα. Λοιπόν, να σου πω το άλλο θέλω εγώ. Ναι. Μήπως επειδή μεγάλη εβδομάδα δεν κάνει σεξ, γιατί. Έχει τρελαθεί. Ναι. Έχει ερωτευτεί τη φαλάκραση και θέλει να ταξιδέψω κι εγώ. Ναι. Και πήρα να συμβουλευτώ. Και πες μου, εσύ τι θέλω να μου πεις. Να τα κάνω, να μην τα κάνω, τι πιστεύεις, παιδί μου. Έχεις μαλλιά πολλά. Εντάξει, έχω 5-10-20 τρίχες. Δηλαδή πας για φαλακρός. Δεν πάω και για φαλακρός, αλλά δεν πάω και για καρεμπέ. Μάλιστα. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Εγώ θα ταξίριζα. Θα ταξίριζες, ναι. Δηλαδή. Να το πάρω, δηλαδή. Το παίρνει πάνω σου, αυτό σου λέω. Το παίρνω πάνω μου, τράβα και εσύ από πάνω τη. Εγώ θα τραβήξω από πάνω τη και θα σηκώσω. Καλά πηδήματα, φίλε, για χαρά με την Μιλφάρα. Επόμενη γραμμή. Πληρώνει καμιά διατροφή ο άλλο για. Καλημέρα, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Α, επιτέλου. Έγιναν αναφορέ για μένα. Βέβαια. Και πρέπει να απαντήσω. Φυσικά. Ιδιαίτερα του κυρίου, δεν θέλω καμία σχέση. Διότι δεν θεωρώ. Το επίπεδο του σαν τάξιο του δικού μου. Το επίπεδο σου λες είναι υψηλότερο από το επίπεδο αυτών. Ξεκινάμε είναι, με αυτό. Αλλά ωραία. Με εσένα θα συνομιλήσω σε σχέση με αυτούς, διότι σε επέλεξα σαν ένα από τους παραγωγούς που ακούω. Δεν είναι παιδάκι μου. Άλλο λέω. Ξεκινάμε ότι το επίπεδο το δικό σου είναι ανώτερο, οπότε πάμε παρακάτω. Βέβαια, έτσι πιστεύω. Ναι. Έτσι πιστεύω, γι' αυτό δεν. Καλά κάνεις. Έτσι. Πρώτον. Άρα λοιπόν αναφέρομαι σε σένα που. Αισθάνομαι ότι υπάρχει κάποια. Καλή χημεία μεταξύ μας. Πάει. Η χημεία δεν υπάρχει καλή, αλλά τέλος πάντων έχει μια προσωπικότητα που έχει μια αξία, να είπε μια ξυπνάδα κτλ. Ωραία. Λοιπόν,
Πρώτον. Κατηγορώ εσένα. Εμένα γιατί όμως. Όταν την προηγούμενη φορά βγήκα και δεν είπα την παραμικρή βρισιά, ναι, και με έβριζε αυτός ο κύριος με λάθος, μαλάθος, πώς το λένε. Μάλιστα. Γελίε αυτά, και εγώ ήξερα τι έκανε, επειδή δεν τον έβριζα, για να εκτεθεί. Εσύ το μόνο που έκανες, Ραυτόπουλε, ήταν να χαχανίζεις δίπλα κουβού. Σου έλεγα, βγάλω τον έξω από το στούντιο, σταμάτα τον ευρίζει, και εσύ έλεγες αυτό. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, ναι, συνέχιζε να λέει ότι εγώ είμαι βριστής. Πάλι. Και βρίσκω εγώ. Ναι. Όταν ο ίδιος με έλεγε γελίο και τα λοιπά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επιβεβαιώσει μπροστά ήσουνα. Εσύ βέβαια δεν έκανες τίποτα για αυτό. Καλά, είστε και λίγο έμπαρδοι τώρα εδώ που τα λέμε. Ναι. Δεν ξέρω, κατηγορώ σε σένα. Ναι. Είπες ότι την τρίτη φορά θα με κλείσεις, τη δεύτερη. Με κλείσεις γιατί είπα τον Χατζινάκο Χαζονάκο. Δεν... Και με κλείσες. Στη δεύτερη. Δεν σε είδα όμως να έχεις τη διαβιστία όταν με είπε κουτό Θωμά. Κοίταξε. Για να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν κλείνω κανένα. Όλη η δύναμη του απέναντί μου είναι να μην κλείνεις. Επειδή εγώ είμαι, αν δεν βρίσει κάποιος, δηλαδή να πει ας πούμε κακή βρισιά, όπως το μεσημέρι, είπε ένας μια κακή βρισιά για τον κύριο Μίχελ. Ναι. Τον έκλεισα εγώ. Ναι. Τώρα, τους χαρακτηρισμούς, οι χολύπτες έχουν την ευκαιρία να κρίνουν. Και τι ωραίες, και με επαναλαμβανόμενα. Δεν του πες μια κουβέντα και χάνεσαι την κότα. Υποβιβάζοντας την εκπομπή σου κατώτερη της Ανίτα Σπάνια. Α, τώρα προσβάλλει. Δεν κατάλαβε τι έκανε. Αυτό έκανε. Αν λέω κάπου ψέματα, κλείσε με τώρα. Ναι. Αν είπα σε ένα σημείο ψέμα. Μην είσαι μόνο τόσο εύθυκτο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Όχι, όχι, να είμαστε δίκαιοι. Πάμε τώρα. Τύπου άλλο ανώνυμο λέει την ανωνυμία του. Ναι. Είμαι ανώνυμο, Ραυτόπουλε. Εγώ και μόνο μου έρχομαι στη Μαρμίτα να έρθει κι ο άλλο. Όχι σε εκπομπή μαζί του βέβαια. Ναι. Γιατί το επίπεδο δεν το ρίχνω. Ναι. Είμαι ανώνυμο. Εμφανίστηκα συνέχεια και θέλω να ξαναεμφανιστώ πάλι και όποτε θέλετε και μόνο. Έτσι. Είμαι ανώνυμος, γιατί το απάντησε ότι ο κύριος δεν είναι ανώνυμος. Ήρθε στη Μαρμίδα δύο φορές και μας γνώρισες. Γιατί δεν με προστάτευσες. Ενδικαίω. Καλέ, εγώ δεν είμαι προστάτης να προστατεύω. Όχι, να είσαι, έχεις υποχρεώσεις. Όταν κάνεις εκπομπή και ακούγονται. Ήσουν όμως προστάτης του Χατζινάκου, με έκοψες. Δεν σε έκοψα. Ο Γιάννης το θεώρησε προσβλητικό και σε έκοψε. Ποιος? Ο Γιάννης το θεώρησε προσβλητικό, το επανέλαβε. Και εσύ το έλεγε σε κομπή. Μία σάψη, δύο σάψη. Να ξεκαθαρίζω πράγματα, ακού και ακροατέ. Ναι. Βγήκε κάποιο άλλο και τι μου είπε να το απαντήσω και αυτού. Ρε παιδιά, άντριδοι είμαστε τώρα. Δεν είναι τώρα για να μαλώνουμε τη σχέση. Όχι, είπε κάτι κατίνε. Λέει που είναι ανώνυμο το δρόμο. Επίση, όπω είδε και με ενοχλεί, που σε ενοχλεί όταν κάποιοι λένε ότι πήραμε υγιεί φύλαθροι που είμαστε εμεί του Πάου και του Παδί. Που λέμε ότι πανηγυρίζουμε και αυτοί είμαστε πρώτοι στο χορτάρι και πήραμε στο, ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Εσύ τι πρόβλημα έχεις, σε βλέπω λίγο ταράζεσαι. Και βλέπουμε. Θα πάτε Λευκοπύργο δηλαδή. Ορίστε. Ορίστε. Θα πάτε στο Λευκοπύργο να πανηγυρίζετε, ας πούμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εγώ πανηγυρίζω και Λευκοπύργο χρηστές. Όχι μόνο γιατί πήρα το πρωτάθλημα, για όλα αυτά που είπα. Μην τα λέω ξανά και χωρί να διακοπεί. Ναι. Ωραία. Δηλαδή όταν κάνει η ΑΕΚ φιέστα με 80.000 κόσμο, θα πανηγυρίζει και εσύ. Μήνυση. Ακού, τι είπε, θα με κάνει μήνυση ο άλλος, ποια θα με κάνει. Μήνυση. Γιατί είπα γυναικοτούς. Ναι. Γυναικοτούς ποιος είναι. Αυτός που χαίρεται, ναι, όταν έχει κλέψει κάτι και χαίρεται γι' αυτό. Όταν κάνει κάτι με δόλια μέσα. Ναι. Τι είπα που δεν ήταν αλήθεια. Εγώ ας πούμε αν είμαι οξύς και γινόταν αυτά δύο στην ΑΕΚ, θα λέμε την αλήθεια, θα είμαι ειλικρινής. Μπορεί να κάνω μούχτη. Έτσι. Θα έκανες. Θα έκανα μούχτη, θα το έκανα. Ναι. Θα το έκανα. Γιατί έχω πάθει πολλά. Ναι. Θα το βούλωνα όμως. Ναι. Ούτε θα έβγαινα στα ραδιόφωνα να λέω ότι είχα καλύτερη ομάδα. Ναι. Γιατί αφού πήρα πρωτάθλημα. Ναι. Ούτε θα έλεγα ότι καλά σε κάνουνε. Ναι. Θα ήμουν γυναικωτός αλλιώς. Και μούχτη που έκανα, θα έκανα πάλι λίγο γυναικωτός. Το λύσαμε το θέμα. Εντάξει. Επίσης, για κάτι έχει ενδιαφέρον, αυτό είναι άλλο τελείως άσχετο. Ναι. Με τον Καστοριανό, έχει ένα ακροατή πολύ ωραίο τον Καστοριανό. Ναι, σε βολεύει γι' αυτό. Ο εξής αυτός έχει ακούσει το παιδί του Παοξίδες. Που εγώ Παοξίδες, υπενθυμίζω. Αυτός ήταν από τους ωραιότερους ακροατές που ακούσει και ήταν πάντα δίκαιος. Πώς το γύρισε κι αυτός. Πάλι. Να απογοήτευσε μα την Παναγία. Ναι. Τότε που έλεγε καλά θα το πάρει, θα κάνει. Ό,τι έλεγε όμως ήταν σωστό. Δεν μπορώ να πω ότι έλεγε κάτι λάθος. Ναι. Και έρχεται και τι λέει ρε παιδιά. Επιβεβαιώθηκα λέει ότι η ΑΕΚ το πήρε. Αυτός έλεγε η ΑΕΚ θα κερδίσει γιατί η καλύτερη ομάδα θα δείτε στο τέλος και τελικά δεν επιβεβαιώθηκε πουθενά. Διότι η ΑΕΚ στο γήπεδο το χάσε το πρωτάθλημα και το πήρε στα χαρτιά.
Πού είναι ο Ρώσο Καστοριανός, αν μας πούνε Καστοριανέ, γιατί τέτοια κολοτούμπα και στεκτιμούσα, πας και εσύ στους γυναικωτούς. Τα, τελείωσε. Πέμπτε. Πέντε τελευταίοι. Πάντως ο Χίτλερ το 36 σε κάποιους Ολυμπιακούς αγώνες, το 36, δεν κατέβηκε να δώσει το μετάλλιο στον Αμερικανό νεγροαθλητή Owens, που είχε πρόβλημα με τους νέγρους ο τύπος. Δεν πρέπει να λέμε ανακρίβειες. Και μου λέει εδώ ο φίλος μου από την Έδεσα, ακούσε εκεί η Χαζονάκος, λέει, βρίζει και ειρωνεύεται δίθεν ευγενικά. Γυναικωτός είναι ο ίδιος. Αμάν. Αμάν. Πάμε στους τέσσερις τελευταίους για σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, καλά. Καλά εσείς. Πρώτον για τη φιέστα του ΠΑΟΚ ήθελα να πω, αν τελειώσει το πρωτάθλημα, με το καλό. Ναι. Ότι πρέπει να κάνει φιέστα του ΠΑΟΚ. Να κατέχει στο πρωτάθλημα, το δικαιούται. Με επίτιμο καλεσμένο φυσικά τον Ξανθόπουλο και τη Μάρθα Βούρτση, γιατί ο Καζαντζίδης πέθανε πρώτον. Ενώ οι άλλοι δύο ζουν ακόμα, ναι. Ναι. Δεύτερον, γι' αυτό τον κύριο που παίρνει από τη Σταυρούπολη με τα κοκτέιλ, που ήταν πριν από μένα. Αυτός, ο καημός του, ξέρετε ποιος είναι. Να τον πάρεις εκεί στην εκπομπή μια-δυο φορές. Αυτό θέλει, γι' αυτό παίρνει ο άνθρωπος. Δεν τον έχεις καταλάβει ακόμα. Σταυρούπολη. Από εκεί παίρνει, από μέσα. Μέσα είναι. Μέσα είναι, ρε. Δεν τον ακούς πώς μιλάει, ρε. Έγινε και ποιητής. Απακομμένος παίρνει ο άνθρωπος. Πάρ' τον μια-δυο φορές στην εκπομπή να φύγει ο καημός του. Μας έχει ζαλίσει να πει. Κάτσε τώρα, είμαι φουλ. Τι φουλ. Έχω πολλούς. Ένα όπου σήμερα που είσαι μόνος, ρε. Γι' αυτό κατηγοράει μία το Μαλάτο, μία το Χατζινάκο, μία. Δεν ξέρω ποιον. Δεν ξέρω αν έχει πιάσει και τον παππού. Ποιο παππού. Τον παππού που φέρνει εκεί, πώς το λένε, τον ωραίο. Μαλάτο. Όχι, ρε, τον άλλο, ρε. Σαράντο. Το Σαράντο. Μην μπέλας παππού. αυτός είναι ο σκοπός του κανένας. Φώναξε τον εκεί να φύγει ο Χαβάς του, να πούμε. Να τελειώνουμε να μην τον ακούμε, γιατί εντάξει, τώρα προκαλεί. Κρίμα, ο Μαλάτος είναι ο πιο σοβαρός. Τώρα κάνει και του λέει το Μαλάτο βλαχίδι για αργή νεκότου και τέτοια. Εσύ, πώς το βλέπεις αυτό, απάντησε μου σε πάρα καλά. Εγώ, φίλε, έχω βριστεί, έχω βρίσει, με έχουν βαρέσει, έχω βαρέσει τόσο πολύ που έχω πάθει ανοσία. Έχω πάθει ανοσία. Έχω γουρνοποιηθεί, πώς να σου το πω. Δεν μπορεί να βγαίνει όμως και να μιλάει έτσι συνέχεια. Δεν μπορεί... Έλα, μην κάνεις σαν τις γκόμενες τώρα. Δεν μπορεί να βγαίνει. Όχι, ο καημός του, Όχι, δεν με νοιάζει. Απλά μας αλήθει. Ο καημός του είναι να βγει στο ραδιόφωνο. Πάρ' το να μια-δυο φορές εκεί πέρα. Λες. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, δεν έχει άλλο ζόρευτο. Δεν νομίζω. Δεν βλέπεις. Σοβαρός άνθρωπος. Έχει επίπεδο, πώς. Δεν ξέρω αν μπορεί να εξασφαλίσει άδεια από εκεί πέρα τη Σταυρούπολη. Διαφορετικά νομίζω θα βγει. Στη Σταυρούπολη μπορώ να. Άδεια. Μέσω. Μάλιστα. Τέλος τον, και το τελευταίο το ξέρεις. Ποιο? Που λένε όποιος χάνει στα χαρτιά. Όποιος χάνει στα χαρτιά τι? Τι κάνει μετά? Πού να ξέρω? Κερδίζει στο Περιστέρι. Καλημέρα. Τρεις τελευταίοι. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Είμαστε καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εκεί που κάνει και το δικηγόρο, δεν ξέρω πώς το λένε, το κύριο πριν από δύο τηλέφωνα έχει το παλιγάρι, το προπροηγούμενο. Ποιον λέτε? Ε? Για ποιον λέτε? Ε? Για αυτό που είπε πριν, μωρέ, που έλεγε τα δικά του, για πιναγωτή και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Πολύ όμορφος κύριος. Αυτός είναι, σου λέω, να τον πάρει με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα εκεί, να δικηγορεύει, να χάσει όλες τις δίκες του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Ενώ οι άλλοι τις κερδίσανε τις δίκες του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, δύο λόγια και έφυγα. Πέρυσι χάσαμε σαν να είχε ένα κύπελο και κατέβηκε ο κύριος Σαββίδης με την Express Service με το ελικόπτερο και έλεγε στο Μελισανίδη έρχομαι. Μόνο που μου ο Μελισανίδης έχει 100 κιλά και του λέει μου πήρε το κύπελο, θα τα πάρω όλα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πρώτο τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο μίζερη πόλη, στην πόλη που δεν έχει ούτε μία σταγόνα νερό, να πλύνει με το βουρτσάκι έτσι τα υπολείμματα στο σπίτι του στην τουαλέτα. Τι πράγματα είναι αυτά κύριε Ραπτόπουλε που ακούμε σήμερα. Ναι. Τι πάθαμε δηλαδή, οι φύλαθλοι που γαλουγηθήκανε με το πανό του Μπαράζ του Βόλου δηλαδή, ως προς τι δηλαδή αυτή η συμπεριφορά και η αντίστροφη μέτρηση κύριε Ραπτόπουλε, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Γιατί ο κύριος αυτός να κατηγορεί τους φιλάθλους με τον αιώνιο έφηβο στο στήθος. Ως προς τι αυτός ο χλεβασμός, δεν μπορώ να το καταλάβω, κύριε Ραπτόπουλε. Αυτός δεν ήτανε που έσφυγε το χέρι του μεγάλου, του Μάκη, του Μανάβη και του Νικόλα για εκείνο εκεί το καθαρογραμμένο πανό του Βόλου. Δηλαδή αναφερόμαστε πάντα στα παλιά. Τι έλεγε τότε? Ευχόμαστε. Αμάν μωρέ, με αυτό ασχολείται ναι, ακόμα. Αυτό ναι, δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Αμάν μωρέ. Ναι, δεν μου λέτε. Εκτός δηλαδή από τον ποδοσφαιριστή που έπαιζε στην Καλαμαρία πριν 10 χρόνια, δεν βγάζετε και το μάνατζερ, τον ατζέντη δηλαδή που τον είχε φέρει στην Απόλλωνα Καλαμαρίας να κλάψει και αυτός μαζί με τον κύριο Κανελάκη και με τον κύριο Μπούζο δηλαδή για το χαμένο πρωτάθλημα? Γιατί δεν το κάνετε αυτό, γιατί δεν παίρνετε στον κόπο δηλαδή να τον βγάλετε και αυτόν, να σας πει τη γνώμη του, πώς χάθηκε εκείνο εκεί το μάτς, το περιβόητο μάτς. Και δεν κατάλαβα δηλαδή, κύριε Ραπτόπουλε, ως προς τι αυτός ο χλεβασμός σας δηλαδή, βγαίνει στη σύνταξη ο κύριος Σάβας και εμείς θα χάσουμε τη δουλειά μας. Πού θα πάτε οδηγός τώρα? Εντάξει, θα είμαι μετακλητός οδηγός, μπορεί να είμαι ρε παιδί μου σε κάποιον άλλον αντιπρόεδρο της ομάδος. Σε άλλον? Γιατί? Υπάρχουν τόσοι πόλοι. Καταρχήν είμαι μισθωτός υπάλληλος ή ένας φτωχός οδηγός είμαι. Δηλαδή να μην το γενικεύσω δηλαδή διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει και να δώσω και συγχαρητήρια και στον ανιχνευτή ταλέντων που έκανε μεταγραφή αεροδρομίου. Δηλαδή εκτός από το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, κύριε Ραπτόπουλε, που λέτε ραντεβού στον Αλέκο, πείτε μου έναν άλλον μεγάλο σύγχρονο οπαδό της Θεσσαλονίκης που τον λένε Αλέκο, κύριε Ραπτόπουλε. Ξέρετε ποιος είναι? Όχι. Δεν ξέρετε, κύριε Ραπτόπουλε? Αλέκο. Όχι. Αλέκο. Τι διαμάντι σου φέρε πάλι, βρε, ο Βασίλη. Ποιο λέει? Δεν τι ποιο λέω, βρε, Κωστάκη μου. Να χαιρετήσω, είπα, τον ανιχνευτή ταλέντων. Εν πάση περιπτώσει, βάλε το μυαλό σου να δει. Δεν μου λες, ρε Κωστάκη μου. Για μένα, κάτσε λίγο τώρα ένα τελευταίο τώρα που κλείνει και εκπομπή. Θυμάσαι, δεν μου λες, αυτός ο κύριος Μίχελς που αμείβεται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αυτός δεν ήτανε ο διαιτητής τότε που στέρισε από την Εθνική Ελλάδος την Ελπίδων, που στέρισε σε εκείνον εκεί τον τελικό με τα φαλτσοσφυρίγματά του? Ποιος χωνεύει την Εθνική Ελλάδος σε αυτή την όχι, χώρα? Όχι, η Ελπίδων, κύριε Ραπτόπουλε, ήτανε... το 2004 πανηγυρίζανε, κάτι γιατί ανόητη... πώς το λένε, κάναν κολοτούμπες, κάτι μοδάτι. Εγώ συμφωνώ, εγώ κάτι συμφωνώ μαζί σας. Το αγοράκι νέο να χαίρονται. Ναι, ναι, ναι. Κλείσε, εγώ συμφωνώ δηλαδή, μαζί σας. Θα με κουράσεις, φύγε, κλείσε. Όχι, όχι, κύριε Ραπτόπουλε, εγώ συμφωνώ μαζί σας 100% σε αυτά που λέτε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Επειδή βαρέθηκα την εκπομπή σας σήμερα, την καληνύχτα μου, κύριε Ραπτόπουλε, και τα φιλιά μου στον Νικολίπτη σας. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ μιλάω? Ναι. Τελευταίος είμαι? Ναι. Κρίμα, έπρεπε να πάρω πιο νωρίς. Τι να κάνουμε. Θα τσιγκλήσω λίγο, δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση. Το άμα τσιγκλήσεις τελευταίος έχω αντίρρηση. Ποιος πάντων, ναι. Σκοπός ήταν να τσιγκλήσει πιο μπροστά. Τώρα τι να σε κάνω. Δυστυχώς τώρα μπόρεσα. Πόσο χρόνο έχω περίπου, λίγο? 3 λεπτά. Ωραία. Θα προσπαθήσω να τα χωρέσω σε 2 λεπτά. Καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Εάν είχε μπει αντί του Σαββίδη μέσα, είχαν μπει 500 άτομα και διακόπτωταν το παιχνίδι. Και έτρωγε ο ΠΑΟΚ την τιμωρία που έφαγε. Ίσως και μεγαλύτερη. Και ευνοούταν η επόμενη ομάδα που έτυχε να είναι η ΑΕΚ στην βαθμολογία. Δηλαδή δεν έτυχε, γιατί έχει καλύτερη ομάδα και το έχει αποδείξει. Θα το σημαίνει ότι το είχε πάρει στα χαρτιά η ΑΕΚ. Όταν δηλαδή κάποιος βγάζει τα μάτια του μόνος του και τιμωρείται, αυτό λέγεται πρωτάθλημα στα χαρτιά? Κοίταξε, πού το είδαμε γραμμένο αυτό? Κανένας ΠΑΟΚΣΙΣ δεν λέει ότι αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν σωστό. Έπρεπε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Άρα πώς πήρε το πρωτάθλημα? Όμως στο θέμα του γκολ, επειδή είναι, μετράει, λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, εγώ στη μέση είμαι. Πώς μετά, να σου πω για τον κόλλο. Και επειδή το μέτρησε πάνω από το φόβο του, πες από οτιδήποτε άλλο, βγήκε γορίλας από πάνω, δεν ξέρω. Το μέτρησε ο Κομίνης. Η ΑΕΚ δεν βγήκε να παίξει τα τελευταία 6 λεπτά. Ιτόμενη με 1-0. Η ΑΕΚ όταν μάθανε, δεν το είδαν κάποιοι εκείνη την ώρα το όπλο, εγώ να το δεχτώ. Μετά όμως, 2 ώρες μετά,
μάθανε ότι ο Σαββίδης μπήκε με το όπλο. Πώς μπορεί, υπάρχει τρομοκρατικό μετρό. Πώς μπορείς κάποιον που έχει μπει ο άλλος με το όπλο να του πεις βγες να παίξεις μπάλα. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Το γκολ εσύ που ξέρεις μπάλα, γιατί μπάλα ξέρεις. Σε παρακολουθώ και στο ΑΡ. Το έχω πει ότι είναι offside. Μπράβο. Άλλο αυτό. Εκτός από σένα, το έχουν πει οι περισσότεροι διαιτητές και στην Αθήνα Κυριακή και στο Sky. Το έχουν πει ανεπίσημα τη UEFA, επίσημα δεν το παραδέχτηκαν βέβαια, αλλά δεν διέψευσαν τη συνάντηση με τον Σταραμόπουλο, τον δημοσιογράφο. Απλά διέψευσαν ότι πήραν επίσημα θέση, γιατί δεν μπορούσαν να το κάνουν φυσικά να πάρουν επίσημα θέση. Ανεπίσημα είπαν ότι είναι offside. Από την Κύπρο άκουγα προχθές τον ανταποκριτή και λέει όσους διαιτητές ρώτησε ήταν offside. Για ένα γκολ λοιπόν που ήταν offside, θεωρούν ότι τους έχει κλέψει κάποιος κάτι. Και δικαιούται ο διαιτητής, αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό, να συμβουλευτεί τον επόπτη για μια φάση που δεν έχει ξεκάθαρη άποψη ο ίδιος, έτσι δεν είναι? Άρα ποιο είναι το κακό που πήγε να ρωτήσει ο Κομίνης τον Ποντίκη? Το κακό είναι που όταν πήρε τη σωστή απόφαση να το ακυρώσει, αφού λες και εσύ ότι ήταν offside, ότι πέσαν πάνω οι Παοξίδες και ότι μπήκε ο Σαββίδης. Και ενώ η φάση του Σαββίδη με το όπλο ήταν η αιτία που διακόπηκε το πρωτάθλημα, είναι η αιτία που εισηγείται ο Χούμπερ το Brexit. Ο ΠΑΟΚ για την είσοδο του Σαββίδη, σαν συνυπεύθυνη ΠΑΕ, δεν τιμωρήθηκε καθόλου. Η τιμωρία που έφαγε ήταν η μικρότερη δυνατή. Πόσα έπρεπε να φάει, λες? Τι έπρεπε ούτε να φάει? Ούτε για τον Σαββίδη τιμωρήθηκε, έπρεπε να φάει τουλάχιστον άλλες μείον 6 βαθμούς. Ούτε καν μια αγωνιστική δεν τιμωρήθηκε παραπάνω από τις 3. Και ο Μίχελ έφαγε μια τιμωρία. Εσένα τώρα σε ενδιαφέρει αν φάει μείον 3 ή μείον 10 ή από ότι τιμωρήθηκε και παίρνει το πρωτάθλημα? Όχι, εμένα με ενδιαφέρει ότι τιμωρήθηκε με τη μικρότερη τιμωρία. Ενώ θα μπορούσε να έχει βάλει πολύ περισσότερους, άρα δεν μπορεί να λέει ότι είναι κατατρεγμένος και ότι αδικείται. Αυτό με ενδιαφέρει. Άρα να λέει ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Σε ό,τι αφορά το 2008, επειδή τα ξέρω καλύτερα από τους Παοξίδες, γιατί είναι ανενημέρωτοι περισσότεροι, και έχουν άποψη και το άρθρο 44, χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει το 44 και. Αλλά δεν είναι ώρα τώρα γιατί δεν προλαβαίνω. Θα πω μόνο για το 8. Το 8 η ΑΕΚ δεν έκανε τίποτα που να κάνει δικό της λάθος για να της κλέψουν το πρωτάθλημα. Δεν έκανε ούτε επεισόδια ούτε τίποτα. Ούτε μετά που τις πήραν το πρωτάθλημα με απόφαση, πάλι δεν κάνανε επεισόδια στον επόμενο εντός έδρας αγώνα. Τι είχε γίνει τότε, αυτός ο Βάζνερ που έδωσε και συνέντευξη σήμερα σε ποια εφημερίδα, στη δικιά σας? Την άκουσα, ναι, τη διάβασα. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Βάζνερ να μας πει, όταν ήρθε εδώ και αντί να κάνει δύο μεταγραφές, είχε κάνει τρεις, μια παραπάνω, ή αντί τρεις-τέσσερις, δεν θυμάμαι, η ΕΠΟ του εξέδωσε δελτίο, σωστά? Βεβαίως. Γιατί του εξέδωσε δελτίο αφού δεν δικαιούταν να παίξει? Μεγάλη ιστορία, μετά... κλείσε. Μεγάλη ιστορία, κλείσε. Και ναι. Μετά, όχι να τελειώσει ένα δευτερόλεπτο για να το ολοκληρώσω, γιατί δεν θα έχει νόημα αν δεν το ολοκληρώσω αυτό για το 2008. Αφού λοιπόν του εξέδωσε η ΕΠΟ δελτίο, τον κράτησε η Καλαμαριά και τον έβαλε σε ένα παιχνίδι και μετά ο Ολυμπιακός πήρε με ένσταση αυτό το παιχνίδι στα χαρτιά. Άρα πήρε και το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Δεν έγιναν επεισόδια για να τιμωρηθεί η πρώτη ομάδα. Και ένα τελευταίο, πέρσι την προσπάθησε ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό με τον αγώνα με τον Πλατανιά. Από τρίτο αγώνα που δεν είχε σχέση ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, γιατί είχε ένα όμως συμφέρον. Ναι, προσπάθησε. Η ΑΕΚ όμως δεν μίλησε ούτε όταν της κλέψαν το κύπελο πέρσι, δεν έβγαλε καμία εμπριστική ανακοίνωση, ούτε μπήκε ο Μελισανίδης μέσα. Η ΑΕΚ επίσης φέτος, ενώ είχε ένα όμως συμφέρον στον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, δεν έκανε καμία νομική διαδικασία, ενώ μπορούσε να το κάνει ως έχουσαν ένα όμως συμφέρον. Έκατσε με αξιοπρέπεια στην άκρη και περίμενε να δει τι θα γίνει. Και έρχεται ο αγώνας ο δικός της. Παίρνει μία ώρα το βράδυ απόφαση να γίνει το παιχνίδι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και δίνει από τις 6 ώρα τα ξημερώματα το πρωί εισιτήρια και γίνεται μια φάση που είναι offside, μπαίνει μέσα ο Σαββίδης και λένε οι Παοξίδες ότι αδικήθηκαν. Για την είσοδο στα Γιάννενα που 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 αδικήθηκαν.